GoPro. Έχω κάνει γύρισμα με Φρέντι, 2,5 ώρες μέσα στον ήλιο, καλοκαίρι, Instagram, μέσα στην πραγματικότητα, part 3 που είναι από τα hot topics μου, όλα πάνε 300 κάπα κλπ. Mm. Δεν είχα μήχος όλο το γύρισμα. Χάλασε το μικρόφωνο. Τι δεν είναι τίποτα, ρε. Κατάλαβε, σου είπα. Ναι, δεν έχει ήχο. Δεν έχει τίποτα. Δεν είχα γύρισμα. Έχω, ήρθε ο Ντέντ από Χαμηλή Θεσσαλονίκη. Κάνουμε το podcast μας τέλειο. Κάνω ένα έτσι, γυρνάω στην οθόνη και βλέπω δεν έγραφε ποτέ. Τι λες? Κατάλαβε, όχι ήχο. Τι ήχο. Hello! Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα BB! Και σήμερα έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον podcast, γιατί έχουμε μαζί μας τον Νόζ! Καλησπέρα! Καλώς ήρθες, από Θεσσαλονίκη έρχεται! Γεια σου, Αλέξανδρε. Πόσο περίεργο ακούστηκε που αυτό που είπες τώρα. Όχι, για Θεσσαλονίκη. Τι? Ότι έρχεσαι από Θεσσαλονίκη. Θεωρούμε Θεσσαλονικιός τώρα, δηλαδή, εγώ. Δεν ξέρω τι. Εσύ θα μου πεις. Εσύ έχεις μετακομίσει τώρα, έχεις γίνει από εκεί πέρα, έχεις γίνει βόρειος. Ακόμα δεν ξέρω τι είμαι, ρε φίλε. Στη Θεσσαλονίκη θεωρούμε Αθηναίος και στην Αθήνα οι φίλοι μου χθες μου λέγανε τώρα είσαι Θεσσαλονικιός για μας. Έτσι μου λέγανε. Πήγε έτσι δηλαδή, τώρα είσαι από του άλλου. Σε έχουμε ξεχάσει, μου λέγανε και τέτοια. Τέλειο. Τι λέει, ρε φίλε. Καταρχάς να πούμε ότι είναι. Πιστεύω θα είναι λίγο περίεργο για τον κόσμο μου τουλάχιστον που κάνουμε μαζί podcast. Θα είναι, πιστεύεις? Δεν ξέρω, δεν το περιμένω, είμαι σίγουρος. Έχει περάσει καιρός, ρε φίλε. Έχει περάσει καιρός από αυτά, θα τα πούμε όλα, θα τα πούμε. Αλλά αυτό, η φάση σου είναι Θεσσαλονίκη τώρα. Καλώς ήρθες κιόλας. Ήρθες πριν λίγες μέρες, νομίζω. Είσαι το τρίτο άτομο που βλέπω. Τρίτο άτομο. Τόσο φρέσκο δηλαδή. Αυτό. Πήγε είδε φίλου τουλάχιστον. Του φίλου, ναι. Φίλου μου, οικογένεια, γάτε. Α, είσαι και γάτε. Δύο, φίλε. Τη Μάιρα και τη Φρουφρού. Κλαίω, είμαι το δεύτερο όνομα αυτή η μάνα μου, μπρο. Θα ξέρει. Θεσσαλονίκη τι λέει, ρε φίλε. Για πε μου λίγο. Ωραία, τι φάση σου πω είσαι, θέλω να πούμε. Αλλά πούμε μετά τα υπόλοιπα. Καλά είμαι σχετικά. Εντάξει, έχουμε κάτι θεματάκια λίγο τελευταία έτσι. Δικά μου, αλλά κατά τα άλλα καλά, ρε φίλε. Την έκανε απλά. Την έκανα, ναι. Που αυτό είναι περίεργο. Αυτό σου είπα κιόλας πριν να ανοίξουμε τις κάμερες. Δεν το έχω πει πουθενά αυτό, δημεξή, γιατί πήγα Θεσσαλονίκη. Αυτό. Και με ρωτάνε πάρα πολύ. Δηλαδή είναι ευκαιρία. Γιατί είναι περίεργο? Γιατί πολλοί YouTubers πιστεύω. Γιατί τώρα μιλάμε για το επάγγελμά μας καθαρά. Κανονικά. Την κάνουν από επαρχίες Θεσσαλονίκη. Αυτό μου λένε. Έρχονται Αθήνα. Εσύ έκανες το αντίθετο. Έκανες αποκέντρωση, μου λένε. Λοιπόν, ωραίο. Επειδή έχουμε αράξει και 2 ώρες, 3 και τα έχουμε πει εδώ. Κλασικά να πιάνω τον καφέ μας. Θα ξαναπώ. Να τα ακούσει και ο κόσμος. Ρε φίλε, εγώ η φάση μου ήταν. Λοιπόν. Τελείωσα το στρατό. Τελείωσα τις σπουδές μου. Mm-hmm. Τελείωσα τα πάντα τέλος πάντων. Είχα βρει εδώ πέρα ένα πολύ ωραίο μοτίβο, ρε φίλε. Τα γυρίσματά μου, τον κάμεραμάν μου, όλα. Τα είχα φτιάξει όλα τέλεια. Mm-hmm. Ρε παιδί μου, σε φάση τέλεια. Ήταν ρολόι. Να τρέχει, ρε φίλε, να προχωράει αυτό. Και βαρέθηκα που ήταν όλα τέλεια. Θα εξηγήσω. Πόσο σε νιώθω λίγο. Και λέω, ρε φίλε, είσαι 28 χρονών, ξέρω εγώ, καταλαβαίνεις. 27 βασικά όταν έφυγα. Αν όχι τώρα, πότε θα το κάνεις? Σε νιώθω απόλυτα σε αυτό γιατί. Αργότερα, ρε φίλε, όταν σε πιάσει λίγο η μούρλα, θέλω να μείνω στη Θεσσαλονίκη, δεν θα μπορεί να το κάνει αυτό αργότερα. Μπορεί να έχει οικογένεια, μπορεί χίλια, δυο ξέρω. Τώρα κάνει τι. Λέω κάτω, ρε φίλε. Στην τελική, αν δεν πετύχει, έχει το σπίτι σου εδώ, την οικογένειά σου, γυρνά πίσω. Αυτό. Ό,τι είναι. Εντάξει, είχαμε αρκετέ αναποδιέ στη Θεσσαλονίκη, θα τα πούμε και αυτά. Φοιτητή δεν έχει νιώσει έξω σε πόλη? Όχι, γιατί σπούδαζα σε ιδιωτικό ήμουνα. Okay. Σκηνοθεσία, φωτογραφία έχω σπουδάσει. Τέλειο αυτό. Δεν πες να το έχουμε. Θέλω να μιλήσουμε γι' αυτό. Όντω δεν το ήξερα. Το 14. Όχι, το 13 και τελείωσα το 16. Τέλειο. Ναι, 3 χρόνια. Συνοδεσία πήρα και πιστοποίηση και όλα. Φωτογραφία τη σταμάτησα στα μισά γιατί την ψιλοβαρέθηκα, να σου πω την αλήθεια. Φωτογραφία. Ναι, συνοδεσία μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι, εντάξει, λογικό. Αλλά φωτογραφία δεν σ' άρεσε, τι φας? Κάπως τη βαρέθηκα. Ήταν και σαν έξτρα ειδικότητα, κατάλαβες. Ναι. Και την πήρα, ξέρεις, τύπου μία συν μία κάπως. Να μάθεις από κάμερες, ας πούμε. Έμαθα αυτά που ήθελα που και να μάθω. Σκηνοθεσία, φαντάζομαι, μαθαίνεις. Σκηνοθεσία έμαθα πιο πολύ εγώ το μεταξύ. Πήγα να σπουδάσω σκηνοθεσία επειδή ήθελα να εξελίξω το YouTube, ρε φίλε. Okay, κατάλαβες. Ναι, λογικό. Με γιατί, αυτή τη λογική. Γιατί αυτό που δεν ξέρω τώρα, άμα το ξέρει το κοινό. Πιστεύω ότι το κοινό μου σε ξέρει πολύ καλά, αλλά. Λες. Για αυτούς που δεν σε ξέρουν. Εντάξει, ρε φίλε. Παλιότερα έκανες και ίδιο περίπου content. Ας πούμε, λίγο ίσως στην κωμωδία. Δεν ίσως να. Ναι. Έκανες και. Όχι σχολιασμούς, αλλά σκετσάκια τύπου. Δεν είχες κάνει και σχολιασμούς. Όχι. Βασικά έχω κάνει σχολιασμούς συγκεκριμένα. Θα σου γαμίσω το καλώδιο, sorry. Κάντε το. Γίνω από την άλλη το τέτοιο. Όχι, ρε κλάιν, το έχω. Το. Λοιπόν, έχω κάνει σχολιασμούς. Δύο. Αυτό. Ή δύο ή τρεις. Λίγους, ναι. Ένα για το συμβόη. Είναι χρυσά, είναι χρυσά, τα τζιν μου είναι όλα χρυσά. Είπε, κοίταξε τα δόντια μου, είναι χρυσά και έκανε αυτό το πράγμα. Ήμουν εγώ το είδα, ρε φίλε. Άμα δεν κάνεις για το συμβόη, δεν είσαι YouTuber. Αυτό, ψέμα. Δύο για το συμβόη τότε με το κύμα που ήταν μαλάκα. Αυτό το σχολείο. Όλοι αυτό, ναι.
Αυτό, δύο σχολιασμού τρει είχα κάνει. Okay, τέσσερι. Γενικά ήσουν στον χώρο τη κωμωδία, ρε φίλε, στην αρχή και μετά πήγε στι ερωτήσει και σε αυτά που θα πούμε. Εν τω μεταξύ, συγγνώμη, επειδή το έχει πει και εσύ, ρε φίλε, τώρα σίγουρα πολλοί κόσμοι θα με ξέρει μόνο από τι ερωτήσει, ρε μαλάκα. Και είναι περίεργο. Sad. Είναι sad λίγο σαν. Γιατί πιστεύω. Παλιά γιατί είχα δώσει το είναι αυτό. Ρε, εγώ ξέρω ένα νοζ που δεν ήταν καν νοζ. Ήτανε καφρή Ελλάδα, πουτάνες, ήτανε τώρα 12. Εποχάρες, μάλλαγα. 12, ίσως εσύ και ο Σερ Τζον τότε. 2011-12, ναι. Αυτό, λέει, άμα σίγουρα θα το πετύχετε τον σε κανένα βίντεο του Μπλέτσα, Meetup και έτσι και να πηγαίνει. 6.000 άτομα, εντάξει. Γεια, ευτύχης εδώ, βρίσκομαι στο Γκάι στην Αθήνα και εγώ δίπλα μου τον Πάνο και τον Γιώργο. Από το κανάλι Καφρή Ελλάδα. Αυτό, σίγουρα. Εσύ και άλλοι 5.000 έχετε δει. Αυτό. Και νομίζω αυτό οι περισσότεροι, επειδή σε γνωρίσαν τώρα και έκανε λίγο μεγαλύτερο μπαμ τώρα, να πω την αλήθεια. Ναι, δύο μπαμ είχα στην καριέρα μου. Ρε, αυτό. Σε ξέρουν από τι ερωτήσει γι' αυτό. Πολύ, ναι, ρε φίλε. Και σε φάση. Δεν παίρνουν να δουν τα παλιά. Εντάξει, λογικό. Δηλαδή, δεν είναι λογικό, ρε φίλε. Όταν βλέπω ένα YouTuber. Εσύ που είσαι YouTuber, όταν θα τα δει όλα. Θα μπω να δω και τα παλιά του, καταλαβαίνετε. Θέλουν. Κάνουν subscribe και να σε βάζει. Ωραία. Ό,τι βγάλει από εδώ και πέρα, ξέρω εγώ. Και μου λένε πότε θα βγάλει. Ενώ έχω βγάλει. Βγάζω κάθε 7 με 10 μέρες βίντεο, ρε φίλε. Αυτό είναι το πρόβλημα του κοινού που δεν βλέπει τα παλιά. Αλλά εντάξει. Του καταλαβαίνω. Εμείς που είμαστε YouTubers θέλουμε να μάθουμε ποιο είναι αυτό. Καλά, εσύ ειδικά θα ξεψαχνεί. Καλά, εγώ εσύ τα βλέπω. Πρέπει να έχει δει, φίλε, πράγματα που δεν θα έπρεπε να δει αυτό. Συζητούσαμε τώρα βίντεο που έχουμε κάνει και έχει γίνει γενικά. Και φάρε, από πού να το πιάσουμε, ρε φίλε. Εγώ λέω από Καφρή Ελλάδα αυτό να το πάμε. Έχουμε και ιστορία σένα, μεταξύ. Επειδή μας. Με όλου του μεγάλου, του παλιού, α πούμε, YouTubers. Τους λέω, μαλάκα, από πού να σε πιάσω εσένα, δηλαδή. Πρέπει να το πάμε με timeline και με σένα. Timeline. Λοιπόν, είναι love-hate relationship η δικιά μας, φίλε. Καλά, αυτά θα το πούμε. Hate. Θα μπούμε σε αυτό. Αλλά spicy. Να πούμε αρχικά ότι εγώ σε είχα γνωρίσει σαν Καφρή Ελλάδα, που έκανες εκεί. Πώς έκατσε η φάση, πρέπει να γούσταρες παλιά τα βίντεο εσύ, έτσι. Κάτι τέτοιο, αυτό το vibe νομίζω. Δεν έβλεπα τότε εγώ. Κάνω YouTube. Εγώ ναι. Όταν έβλεπα YouTube. Ποιου έβλεπε στην αρχή? YouTube. Δεν μα είχε δει, α πούμε, σαν Καφρή Ελλάδα. Μετά αργότερα σα έμαθα. Αφού ξεκίνησε. Ναι. Okay. 14 εποχές, 15 εκεί σα έμαθα. Ναι. Αφού 14 ξεκίνησα. Το 12 τελείωσε η Καφρή Ελλάδα, ρε. Ναι, αλλά σε είδα τα παλιά βίντεο. και ακόμα Καφρή Ελλάδα. Νομίζω Καφρή Ελλάδα. Όχι, το έχει κάνει νοζ που διαγράφτηκε αυτό το κανάλι και μετά πήγε. Αυτό. Τα ξέρω όλα. Είχα ένα κανάλι, φίλε. Κανονικά, εγώ τώρα θα είχα 200 κάτι χιλιάδες. Γιατί είχα ένα κανάλι με 30.000 και το έκλεισα το 2015. Που ξέρεις το 2015 τι ήταν 30.000 subscribers, έτσι. Ήταν. Μαχαίρι στην καρδιά ήταν. Αυτό. Αλλά ευτυχώς, φίλε, θα έχω να το λέω ότι είχα κλείσει το κανάλι τότε. Γιατί το έχεις κλείσει τότε? Μπαίνει σε πολύ βαθιά τέτοια. Έπρεπε να το κάνω με λίγα λόγια γιατί δεν είχα πρόσβαση. Στο revenue, ας πούμε. Α, οκ. Okay. Και έπρεπε να γίνει. Δεν πειράζει, έγινε για καλό τελικά. Ναι, ευτυχώς ναι. Που το έκανα. Και φτιάξε ένα καινούριο κανάλι. Και μπήκανε την πρώτη μέρα 8.000 άτομα. Εντάξει, ναι. Είχες κόσμο. Είχα πολύ φανατικό κοινό παλιά, φίλε. Τώρα έχω πιο πολύ κοινό, αλλά είναι πιο chill. Ναι. Τότε ήμασταν και πιο λίγοι, ρε φίλε, καταλαβαίνεις. Είχα community, το ένιωθα ότι είχα community. Κάθε φορά λέμε τα ίδια με όλους παλιούς, αλλά έτσι είναι, παιδιά, όντως το νιώθει. Ότι. Τότε έβλεπες πολύ λίγους, ρε φίλε. Υπήρχαν πολύ λίγοι YouTubers να δεις. Έχουμε ζήσει, δεν ξέρω τώρα για σένα, έχω ζήσει εποχές Facebook, μαλάκα. Να βάζουμε ένα post και να παίρνει 3.000 like, φωτογραφίες 6.000 like, ξέρω εγώ. Ναι. Εντάξει, Klein, αλλά τότε. Το Facebook στα καλά του, ξέρω εγώ. Ναι, τώρα ναι, Facebook ναι, έχω ναι, τη μάνα μου, τη δουλειά. Που άνθιζε, α πούμε, το Facebook. Για μισέ τα. Πρώτο, διακόπτουμε τη ροή αυτού του podcast για να σας μιλήσω για το χορηγό αυτού του επεισοδίου. Την Over. Τι είναι αυτή τώρα, θα μου πεις. Θα σας εξηγήσω. Η Over είναι μια πλατφόρμα που έχει να κάνει κυρίως με την εικονική πραγματικότητα. Όπως ξέρετε, σε λίγα χρόνια θα ζούμε εικονικά όλοι μας. Όλοι πλέον έχουμε ακούσει για το Metaverse και για το μέλλον μας ότι θα ζούμε όλοι εκεί μέσα. Αχ, το περιμένω πώς και πώς. Θέλω να είμαι σαν τους τυπάδες στο γόλι. Μηδέν κοινωνικότητα. Αλλά άπειρες πιθανότητες ότι μπορείς να κάνεις πλέον. Και τώρα έρχεται η Over, όπου είναι μια πλατφόρμα που μπορείς να αγοράσεις ψηφιακή γη. Ναι, μάγκες μου. Πώς αγοράζουμε χωράφια στην πραγματική ζωή? Τώρα μπορούμε να τα αγοράσουμε και ψηφιακά. Είμαι σίγουρος ότι έχετε ακούσει άπειρα sites και scams κιόλας που κάνουν αυτό, αλλά το καλό στην Over είναι ότι ελέγχεται από την οικονομία της Εστονίας. Άρα είναι legit. Από εκεί μπορεί να αγοράσεις γη και να τη χρησιμοποιήσεις όπως γουστάρεις. Να την πουλήσεις, να την κρατήσεις ή και να την νοικιάσεις. Αργότερα, βέβαια, στο Metaverse μπορεί να την κάνεις ό,τι θέλεις.
Εγώ θα το κάνω σουβλατζίδικο πάντως. Θα πάρω εκεί το άκα να το κάνω ένα τεράστιο σουβλατζίδικο. Πολλά site που το κάνουν παλιότερα αυτό, από προσωπική εμπειρία, πήγαινα να αγοράσω και δεν υπήρχε τίποτα στην Ελλάδα. Τα είχαν πάρει όλα. Τώρα που τσέκαρα όμως την Over, παιδιά δεν έχουν αγοράσει σχεδόν τίποτα στην Αθήνα. Τρέχτε! Το άλλο καλό στην Over είναι ότι υπάρχει κοινότητα. Μιλάμε για πλέον 1 εκατομμύριο χρήστες. Όπου η κοινότητα αυτή διοργανώνει διάφορα lives, διοργανώνει διάφορα events. Μπορείς να πας διακοπές σε ψηφιακό νησί. Μπορείς να κάνεις τα πάντα. Πριν λίγο διάβαζα ο Kevin Boateng, ένας πολύ γνωστός ποδοσφαιριστής, έχει παίξει Μίλαν, Μπαρτσελόνα. Έκανε το γάμο του εκεί. Ο θρύλος έκανε το γάμο του στο φεγγάρι. Άρα από ό,τι καταλαβαίνετε, γενικά παίζει πολύ ωραία φάση εκεί πέρα. Και όλα αυτά μπορεί να τα κάνεις πατώντας το link κάτω στην περιγραφή. Τσεκάρετε το, γιατί είναι το μέλλον το Metaverse. Και καλό είναι όταν βρίσκουμε ευκαιρίες να μην τα αφήνουμε στην τύχη του, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Αυτά από εμένα, καλή συνέχεια στο podcast. Κοίτα, εγώ η πρώτη φορά που σας έμαθα, γιατί Καφρή Ελλάδα, όπως λέμε, το έχεις μαζί με τον Σερτζόν. Και... αυτό είχε κρατήσει λίγο καιρό σχετικά, αλλά έτσι ξεκίνησε όντως. Εγώ έτσι σας έμαθα και τότε που είχε γίνει το ντράμα, ας πούμε, που είχατε τσακωθεί, δεν ξέρω τι είχατε κάνει, που είχατε αρπαχτεί τότε. Και εντάξει, κλασικό, όποιος ανοίγει. Εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ λάθος να ανοίγεις κανάλι. Ήταν ίσως το πρώτο ντράμα στο YouTube αυτό, φίλε. Αυτό ήθελα να σου πω. Ότι πιστεύω ότι είσαι ο πρώτος που έχεις κάνει ντράμα στο YouTube. Και το αστείο είναι ότι εγώ δεν έκανα ντράμα. Που δεν ήταν ντράμα, αλλά ήταν. Εγώ σε αυτό το story δεν... πήρε το μέρος μου ένας φίλος μου τότε. Γιατί εγώ υπάρχουν αυτά τα βίντεο. Ξέρω, υπάρχουν δύο βίντεο. Θέλω να μην τα θυμάμαι αυτά τα story γενικά. Ναι. Εντάξει, όλα καλά, ρε φίλε. Εγώ δεν κρατάω κακιά σε κανέναν. Προχωράμε. Έκλεισα εκείνο το κανάλι που στην ουσία μετά το χτίσα. Αλλά έπρεπε να το κλείσω. Εντάξει, έγινε. Κοίτα. Το έκανα. Προχωράμε. Όλα καλά. Δηλαδή δεν κρατάω κακία. Ούτε με το Σερτζόν, ρε φίλε. Που, εντάξει, που δεν το ξέρει σχεδόν κανείς αυτό το story. Πολύ λίγοι. Αλλά το λέω και στο podcast. Δηλαδή. Να είναι καλά. Όχι, το παιδί, ξέρω και εγώ. Και καλά κάνεις, ναι, ρε φίλε. Και πιστεύω αυτό. Ότι είναι και υγιές να είσαστε και οι δύο κομπλέ για να είναι εντάξει μια ανάμνηση. Εγώ προσωπικά δεν κρατάω κακή αυτό. Έκλεισα το κανάλι, άνοιξα καινούριο από την αρχή που δεν το ξέρει σχεδόν κανείς αυτό. Έτσι. Αν θες να μιλήσουμε γι' αυτό, ρε φίλε. Εγώ δεν έχω. Εγώ στο είπα δεν έτσι. Δεν είχα σκοπό, ρε φίλε, αλλά δεν πειράζει. Αυτό, ενώ, δεν με χαλάει κιόλα. Καλό είναι κιόλα να το ξέρουν. Ας ακουστούν αυτά, ξέρω εγώ. Δεν κρατάω κακή, ρε φίλε, εγώ σε κανέναν. Δηλαδή, όταν ειδικά έχω περάσει σκηνικά με κάποιον και έχω μεγαλώσει με κάποιον. Είχατε μεγαλώσει μαζί με αυτό, ναι. Αυτό, τέλος πάντων. Εγώ αυτό που συμβουλεύω τους περισσότερους είναι, παιδιά, μην ανοίγετε κανάλι με φίλο σας. Γενικά είναι καλό οι σχέσεις, ρε φίλε. Να σου πω πώς έγινε αυτό το story, ρε φίλε. Δεν το έχω συζητήσει ποτέ. Γενικά δεν έχω μιλήσει για αυτά ποτέ. Τέλειο θα ήταν να το πεις. Δεν ήθελα. Γιατί οι YouTubers λίγο πολύ τα ξέρουμε το community. Ναι. Με τότε με τα βίντεο που είχαν γίνει. Και όμως, αλλά και πάλι δεν τα ξέρουμε. Δεν το ξέρουν, ναι, αυτό. Ρε φίλε, απλά εγώ ήθελα να αλλάξω το content. Ο Γιώργος, τέλος πάντων, ήταν σε άλλη φάση. Και κάπως ήθελα να το χωρίσουμε. Όμως κάνω τον έλεγαν Γιώργο. Ναι, κάπως ήθελα να το χωρίσουμε αυτό, ρε φίλε. Ωραία. Ναι. Δεν έγινε. Δεν θέλω να τα πω, ρε φίλε. Πολλά, θυμάμαι ότι κάνατε διαφορετικά content το καθένα. Αυτό. Δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες. Γίνανε μαλακίες μετά που δεν θα έπρεπε να γίνουν. Εντάξει, έγιναν προσωπικές μαλακίες μεταξύ σας και αυτό. Και απλώς το σπάσανε τότε. Αλλά τώρα παιδιά. Μιλάμε για 10 χρόνια πριν. Το νιώθω αυτό που σου λέω. Ήμουν 18 χρονών. Πιτσιρίκι. Ούτε παίζει να σου. 17 στα 18. Ήταν το πρώτο καλοκαίρι που ζούσα χωρίς σχολείο, ρε φίλε. Έτσι. Και τότε περασμένα, έχει... ξεχασμένα, μπρο. Άρα αυτό. Έχεις να λες ότι έχεις το πρώτο ντράμα στο ελληνικό YouTube. Δεν είχα αναμειχτεί όμως. Γιατί έλειπα. Ήταν η πρώτη φορά που είχα πάει διακοπές μόνος μου και έγινε αυτό όταν ήμουν στο κτέλ. Έβγαλε βίντεο ο άλλος που ψιλοέκραζε, κατάλαβες. Ναι. Αυτό. Okay, ναι. Κλάιν. Είμαι εντελώς κατά να έχεις αυτό, έτσι. Ναι, ναι. Γι' αυτό, αυτό και... έχω καταλάβει και εσένα. Τώρα αυτό που λέγαμε πριν, λίγο, ρε φίλε. Στα έλεγα και πριν. Αυτό. Ότι. Δεν μπορεί να αντέχει πάνω στην έννοια του ντράμα και το σέβομαι πολύ αυτό και είναι πολύ καλό. Θέλω απλά good vibes γύρω μου. Δηλαδή άτομα που είναι δημιουργικοί, όπως εσύ, ας πούμε, που έχουν ένα στόχο, καταλαβες. Που θα με κάνουν motivate. Να σα κάνουν λίγο καλύτερο εσένα, ρε φίλε, αυτό. Ή εγώ ή αυτοί. Γενικά έχουμε, ρε φίλε. Δεν μπορώ έναν man, ας πούμε, που δεν έχει ενδιαφέροντα στη ζωή του να τον έχω κοντά μου. Κατάλαβες. Ακούγεται άσχημο αυτό, αλλά δεν όχι, είναι. Όχι, γιατί εγώ, ρε φίλε, αν δεν κάνω κάτι δημιουργικό, νιώθω σκατά, νιώθω σκουπίδι, καταλαβαίνεις. Οπότε προσπαθώ να απέχω από όλα αυτά, δεν θέλω να κρατάω κακία σε κανέναν. Γι' αυτό και τότε έκλεισα εκείνο το κανάλι με 30.000 εγγραφές. Μα το ξαναλέω, γιατί τώρα λες 30.000 εγγραφές. Τώρα 100 δεν είναι τίποτα. Τότε ήταν. Τότε ήταν. 2015, το ξέρεις πολύ καλά. Ήταν στημένο κανάλι που λες, έλα, πούλα από την αρχή αυτό. Έπρεπε να γίνει όμως. Εγώ νιώθω καλά με τον εαυτό μου που το κλείσα, το παράτησα, ξεκίνησε κάτι από την αρχή. Όχι, καλό ήταν αυτό. Καλό ήταν. Και τώρα έχει αλλάξει και το content, θα τα πούμε όλα αυτά. Θέλω να τα συζητήσουμε. Εννοείται. Μετά το timeline πήγε ότι αν πιάσουμε το NOS 2. Να το πω έτσι. Άνοιξε Καφρή Ελλάδα πάλι. Όχι, έχει NOS είχε ανοίξει. Μάλακα, δεν ξέρω εγώ τι ξέρει εσύ. Τα ξέρω εγώ. Ρεάλκο το Καφρή Ελλάδα έχει αλλάξει σε NOS πριν το κλείσω. Ναι. Λίγο πριν το κλείσω. Γι' αυτό είπα το 2. Είχε μείνει σε Καφρή Ελλάδα και μετά λέω, ρε φίλε, θα με λένε ο Καφρή Ελλάδα, ξέρω εγώ. Και έψαχνα να βρω ένα nickname. Με το nick το NOS ξέρει πώ βγήκε. Πώ.
Από το Πάνος. Α, okay. Δεν είναι κάτι περίεργο. Και το Πάνες έτσι είναι. Όντως. Ότι είναι. Ναι, τον λέγανε έτσι. Ήταν τη μόδα παλιότερα να τελειώνει σε ζου. Σε ζου. Ρε φίλε, εγώ είχα ένα meme που λεγόταν τώρα, δεν ξέρω πώς θα το νιώσουν. Λεγόταν, τους έλεγα για πλάκα του δικού μου, αζαπουλίνια, ξέρω εγώ. Α, αζαπουλίνια μου, δεν είμαι καλά. Καλό μου βράδυ. Αζαπουλίνια. Αζαπουλίνια και καλά έκανα την basic γκόμενα που κάνει check-in. Θυμάστε check-in στο Facebook. Ναι, εγώ τα έκραζα αυτά αφού ήταν τα πιο πετυχημένα μου βίντεο, ρε. Γενικά προσπαθούσα να του περάσω μηνύματα στα πιο παλιά βίντεο, ρε φίλε, και το γουστάρω αυτό. Και του έλεγα και καλά, όχι και καλά, όντως. Μην κάνετε check-in στα σχολεία, ζήστε τη στιγμή, δεν χρειάζεται να κάνετε check-in και να δείξετε που είστε. Και το πήγαινα πιο σοβαρά. Αυτά τα βιντεάκια τα έχει παρατήσει, ρε φίλε. Δηλαδή, έχει τώρα. Είχα βγάλει βίντεο, συγγνώμη, πώς να φαίνεσαι γαμάτος και του έλεγα μετά σοβαρά πράγματα. Και είχε πάει καλά αυτό το βίντεο και το είχα εκτιμήσει γάματα, ρε φίλε. Νομίζω το θυμάμαι κιόλας. Δεν ξέρω αν υπάρχουν αυτά τα βίντεο. Παλιότερα, ναι, αυτό. Άμα ψαχτείτε λίγο. Δεν είναι τώρα για ονός ερωτήσεις και έτσι κι αλλιώς. Αυτό είναι η τελευταία του βερσιόν, να το πω έτσι. Έχει περάσει πάρα πολλές βερσιόν. Δύο. Και φάρσες, θυμάμαι. Ναι, με αστάθιο. Με αστάθιο και. Μαλάκα, είναι respect που τα ξέρεις αυτά. Και γιατί κομμωδία. Δεν τα ξέρει ο κόσμος. Εντάξει, να σου πω κάτι, όταν ήταν λίγοι YouTubers, τότε τα βλέπαμε, ρε φίλε. Δεν ήταν. Άλλες εποχές, ρε φίλε. Αγνές εποχές. Και κομμωδία και σκετσάκι και ερωτήσεις, θυμάμαι. Τα έχω κάνει όλα. Φάση, και τα έχεις περάσει όλα, ρε φίλε. Και έχεις μείνει τώρα σε αυτή τη φάση όλα, στις ερωτήσεις. Είναι αυτό που μου αρέσει να κάνω και περνάω ωραία ενώ το γυρνάω, καταλαβαίνεις. Mm. Δηλαδή. Αυτό μου λέει. Δεν μου βγαίνει. Το vibrator αυτό μου λέει ακριβώς. Δεν μου βγαίνει να ανοίξω την κάμερα στο σπίτι μου, δυστυχώς, ρε φίλε. Σου έχει φύγει αυτό. Δεν μου βγαίνει, δηλαδή. Και όταν κάνω και χορηγικά, πάλι δυσκολεύομαι. Που έχω κάνει πολλά χορηγικά στο σπίτι, καταλαβαίνεις. Ναι, που είναι στημένο το σκετσάκι. Δεν δυσκολεύομαι, της χορηγίας, εντάξει. Αυτό. Είμαι σε φάση. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Γουστάρω πολύ το interaction με τον κόσμο. Δεν με κουράζει, ρε φίλε. Πω, γιατί και εγώ γενικά είμαι τύπος που φαίνομαι πολύ κοινωνικός. Okay. Έχω δύο version. Έχω την πολύ κοινωνική και την αντικοινωνική. Θέλω να είμαι αρκετά μόνος μου, ρε φίλε, σπίτι. Δηλαδή, επειδή μιλάμε πολλά άτομα και άτομα που δεν μπαίνουν στο βίντεο. Mm-hmm. Κατάλαβες. Μετά θέλω να ηρεμήσω λίγο, να πάω σπίτι να τσιλάρω, κατάλαβες. Λογικό είναι. Κοίτα, να αράξω με τη μουσικούλα μου. Αυτό που μου λέει ο Βεμπέτρο και εγώ δεν μπορούσα να το καταλάβω, ρε φίλε. Γιατί κάνετε το ίδιο περίπου content. Ναι, κάνετε την ίδια κατηγορία content. Ίδια περνάμε. Ότι μου λέει ο Βεμπέτρο αυτό, ότι πάω σε γύρισμα και πάω σπίτι μου τέρμα τσίτα από τη χάρα που μίλησα με ανθρώπους και έτσι. Που εγώ, ρε φίλε, του λέω του Νίκου πολλές φορές, λέω μαλάκα. Δεν πας με καρκίνο στο σπίτι. Δύο version έχω. Ή την τζίτα full version. Ή το άλλο. Ξέρεις. Ότι κουράστηκα να μιλάω με άλλους ανθρώπους. Όχι κουράστηκα, μου βγαίνει όλη η ενέργεια και μετά είμαι σε βάση ωραία. Ναι, ναι. Αλλά πλέον είμαι πολύ πιο κομπλέ. Δηλαδή και μετά από τα γυρίσματα συνεχίζω να αράζω με κόσμο. Πολλές φορές μετά τα γυρίσματα αράζω με άτομα που έχουν μπει στο βίντεο, φίλε. Και αράζουμε. Μου είπε μια μπύρα. Μου είπε και καφέδες καμιά φορά. Ναι, μετά το γύρισμα ξέρω. Εντάξει, δεν θα κανονίσουμε. Ξέρω. Όχι ότι έχω θέμα. Έχω κάνει και φιλίες έτσι, ρε φίλε. Το παλικάρι που θα πάμε διακοπές τώρα. Ο Γιώργος. Το γνώρισα από βίντεο. Το γνώρισα σε γύρισμα. Τέλειο. Μετά πήγα στην Μπάρο, ήταν εκεί, μου στείλε μήνυμα και τώρα αράζουμε στα δύο χρόνια κολλητή. Τέλειο, μαλάκα. Εντάξει, όχι. Πολλά άτομα έχουν γνωρίσει σε γύρισματα. Όταν μιλάς με πολλούς ανθρώπους, έχει τα καλά του σίγουρα, έχει και τα κακά του. Εγώ δεν θα μπορούσα να μιλήσω τόσο πολύ με πάρα πολλούς ανθρώπους. Δεν ξέρω, δεν το έχω αυτό. Ναι. Να σου πω την αλήθεια. Αλλά εντάξει. Μου άρεσε έτσι εδώ στη φάση σου, ξέρω εγώ. Ρε φίλε, εντάξει, όχι, απλώς. Σα φρούριο το έχει κάπω. Ναι, είναι το. Η φάση σου, το safe zone. Ναι. Δεν ξέρω αν θα το είχα να μιλάω με πολλού ανθρώπου, ρε φίλε. Μ' αρέσει να μιλάω. Ήταν παλιότερα η δουλειά μου αυτό. Άρα... Έλα σε κανένα γύρισμα. Γι' αυτό. Λε, να το κάνουμε έτσι. Να μπει και στο βίντεο αν γουστάρει. Γιατί όχι. Και γιατί να δει και πώ είναι, ρε φίλε. Γιατί όχι. Έχω περιέργεια να δω πώ θα είσαι εκεί. Να κάνω εγώ τι ερωτήσει, ε. Θέλω να το δοκιμάσω. Ό,τι γουστάρει. Εγώ εννοούσα να μπει να σε ρωτήσουμε και σένα. Αλλά άμα θε να μπει και όλα να είναι και φίλοι. Με έχει ρωτήσει ο Vibrator αυτό. Στη Θεσσαλονίκη το έχω δει. Το έχει ζει και εσύ όλα. Ναι. Αυτό το είχα δει. Μιλάει για μένα, φίλε. Λοιπόν, αυτό που πιστεύω ότι είναι πολύ περίεργο για το κοινό μου είναι ότι κάποτε εμείς είχαμε. Θα πούμε από τώρα σε αυτό. Εγώ λέω να μπούμε να φύγει αυτό. Να τι παίξουμε. Πάμε, λοιπόν, σηκωνόμαστε. Ρε μου, καλά, καταρχάς πολλοί θέλουν από το κοινό μου να φέρω ανθρώπους που είχα κάποτε. Είναι καλό να συζητηθεί κάποια στιγμή, γιατί εμείς τώρα δύο χρόνια μιλάμε κανονικά, ξέρω εγώ. Μπορεί να μην το ξέρει ο κόσμος. Έτσι. Νομίζω εντάξει, του έχω πει και εγώ σε live ότι έχουμε. Και εγώ, ρε φίλε. Παλιότερα υπήρχε ένα δράμα, να το πούμε έτσι. Δράμα. Ναι, ήσουν ο μόνος YouTuber που είχα τώρα, δράμα. Η ναι, αλήθεια που τώρα το βλέπεις και είναι τέρμα. Αστείο. Μεχ και τέρμα ηλίθιο, αλλά. Δεν είναι όμως ωραίο. Τότε ήταν δυνατό, ας πούμε. Που έχουμε εξελιχθεί. Και τώρα είμαστε εδώ και μιλάμε και αράζουμε και δίνουμε συμβουλές ένα στον άλλον. Και σίγουρα, ρε φίλε. Δεν σε κάνει να νιώθεις πολύ καλύτερα, ας πούμε. Κοίτα, θα το θεωρούσα πολύ χάζο
να το κρατάς για χρόνια. Ε, ναι, δεν μου έκανες κάτι κακό, δεν μου σκότωσες τη μάνα. Κατάλαβες. Και γενικά εντάξει, και δεν ήταν και τόσο μεγάλο ξαναλέω. Δεν ήταν γιατί καν τώρα δράμα. Πλέον... Έχεις πολύ χειρότερα. Έχεις πολύ χειρότερα. Όπως. Μιλάγαμε για τον Έπι πριν. Που... λοιπόν. Κι άλλα, τέλος πάντων. Κι άλλα, τέλος πάντων. Ναι. Αλλά ρε φίλε, τότε που ήταν αυτό που λέμε, που ήταν αγνό το YouTube, ήταν μουρουδάκι ακόμα. Κάτι τέτοια ήταν ακραία, ρε φίλε. Ήτανε, δεν άκουγες πράγματα τέτοια να γίνονται μεταξύ YouTubers. Τώρα ακούς, μιλάμε να κράζει τους χορηγούς των άλλων, να δίνει διευθύνσεις, να λέει στείλει location. Να... Α, τώρα έχει γίνει πολύ πιο χοντρό, ρε φίλε. Αυτό είναι too much, ρε φίλε. Τότε να πούμε τι είχε γίνει. Ναι, ρε, πες τα όλα. Να εξηγήσω εγώ την ιστορία. Πες τα όλα και. Και προσθέτεις. Εντάξει, την ιστορία. Λοιπόν. Παλιότερα, τι είχε γίνει τώρα. Ο... είχαν το κανάλι. Είχα κάνει και τη μαλακία μου. Είχε γράψει, μου είχε γράψει απλώς ένα σχόλιο τότε, σε ένα βίντεο. Ναι, ναι. Που τι είχε γράψει. Ρε φίλε, μιλάμε για εποχές, λίγο να πάμε λίγο να τα πούμε σωστά. Ναι. Το 2014. Αυτό. Δώσε το vibe. 19,5 χρονών. Έτσι. Όχι ότι είναι δικαιολογούμε. Όχι, αυτό. Η δικαιολογία είναι και είναι αλήθεια. Να πω τι έγινε, να το πω εγώ. Πες το. Λοιπόν, εγώ είχα, ήταν ένα κανάλι, ρε φίλε, που το είχα μαζί με τον ξάδερφό μου. Ωραία. Αλλά αυτό το. Τέλος πάντων. Και σου είχα γράψει ένα σχόλιο. Μιλάς εσύ για. Τι έλεγε, για λοιπόν, σπαμ. Εκεί. Ε? Εκεί θα σε κάνω παύση. Ναι. Λοιπόν, το κανάλι το είχαν παλιότερα οι κοπέλες, όπως ξέρετε. Εντάξει. Και τι είχαν κάνει αυτές τώρα. Αυτό είναι το αστείο. Σουρεάλ που το συζητάμε. Αυτό είναι τώρα, το αστείο. Και είναι σουρεάλ και είναι και τέλειο. Λοιπόν, το αστείο τι είχαν κάνει. Είναι γελίος ο λόγος που τσακωθήκαμε, ρε μαλάκα. Είχαν φτιάξει οι κοπέλες ένα κειμενάκι που το στέλνανε σε YouTuber. Κονσέρβα φάση. Κονσέρβα. Copy paste. Σε φάση κάνε share το βίντεο μου, κάτι τέτοιο. Κάτω από τα βίντεο, ναι. Ναι. Και όταν εγώ, επειδή τότε το είχα εγώ με τις κοπέλες στο κανάλι, μπαίνω στο δωμάτιο τότε που το στέλνανε και τις βλέπω να το στέλνουν. Αυτό το, να αρχίζουν να πιάνουν όλους τους YouTube. Δεν το έχεις στείλει εσύ αυτό, ε. Μπρο. Δεν το έχω γράψει σε μήνυμα, δεν το θυμάσαι. Το θυμάμαι. Μα έτσι κατάλαβα. Να σου πω γιατί. Γιατί τους έκοψα. Αυτό ήταν αστείο, παιδιά. Με το που τους βλέπω τις κοπέλες να στέλνουν αυτά τα μηνύματα. Σε 5-6 άτομα, ξέρω. Σε 4 το είχαν στείλει. Okay. Είχαν προλάβει. Okay. Και με το που μπαίνω εγώ τότε να. Πώς το λένε, να. Και βλέπω να το στέλνουν, δεν ήξεραν οι κοπέλες τι εστί σπαμ. Τότε. Είναι πολύ σουρεάλ αυτό που αυτό είναι τέλειο. Εγώ τώρα τρυπάρω να ξέρεις. Είναι τέλειο. Εμένα παιδιά, έχει πολύ πλάκα για μένα. Γιατί τώρα πλέον έχει περάσει. Είναι 10 χρόνια πριν σχεδόν. Έτσι. 8. Γάμισε. Και επειδή οι κοπέλες δεν ήξεραν τι είναι σπαμ, τους λέω παιδιά, αυτό είναι σπαμ. Κόφτε το. Είναι κακό. Δεν είναι καλό ας πούμε, να στέλνεις έτσι αβέρτα μηνύματα τα ίδια κονσέρβα σε όλους. Και τότε τι δεν ήταν. Έχεις κάνει όμως, ρε μαλάκα. Και τότε θα σου πω. Και τότε δεν ήταν. Το γράφαν σε σχόλια από κάτω οι κοπέλες. Ναι, ναι. Αυτό. Και τι είχαν γίνει τώρα οι κοπέλες. Το είχαν στείλει σε 4 YouTubers είχαν προλάβει. Είχαν στείλει στον Μπλέτσα, στο Vibrator, στον Κακόχαμο και σε σένα. Έτσι πήγαιναν σειρά και όποιον βρίσκανε, ρε φίλε. Okay. Και τι γίνεται τότε. Ρε, φίλε, κάνω δηλαδή, εγώ μετά από χρόνια ένα βίντεο. Πες, ας πω μετά. Ναι, κάνω εγώ μετά από χρόνια. Μετά από 3 χρόνια αυτό. Όντως. Ναι, ρε, μπρο. Το 14 έγινε το story, ρε. Όχι, το 14. Όχι, μπρο. Μπρο, είναι, είμαι σίγουρος. Πόσο στοίχημα. Το πάω. Πόσο κερνάω καφέδες. 16. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. 16. Κάνεις λάθος. 15. Πρώτη φορά που... Όχι, το 14, φίλε. 14. Είχε γίνει το 14 τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, κάπου εκεί. Θα το δούμε, θα το τσεκάρουμε. Θα το τσεκάρουμε. Εγώ πιστεύω ότι μετά από 2 χρόνια. Ήμουνα... Όχι, 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 όχι. Είχε γίνει το 14. Το θυμάμαι γιατί θυμάμαι ακριβώς που ήμουνα. Έχει δίκιο. Πού ήμουνα. Ζήκιο. Θυμάμαι μέχρι και το μέρος που ήμουνα. Ήμουνα πάτρα εγώ. Ναι, γιατί εγώ είχα φρικάρει λίγο με το story. Οπότε. Καταλάβει τι είχα ιστορίες πάτρας τώρα. Αυτό. 14 σίγουρα. Απλά το 17 έγινε άλλο δράμα, ξέρω εγώ. Είχαμε τέλος πάντων. Λοιπόν, τέλος πάντων. Εντάξει που τα πολύ λέμε. Μην δώσουμε πολύ βάση τώρα. Έχουμε πολύ σημαντικότερα. Για να καταλάβουν λίγο την ιστορία γιατί έχει πλάκα. Και τότε, ας πούμε, είχες εσύ ένα fake προφίλ, τέλος πάντων, ένα δεύτερο προφίλ, να το πούμε έτσι, που, ρε φίλε, τότε, σαν μικρό παιδί, να το πω κι εγώ, να δώσω τη δικαιολογία κι εγώ, και σαν εσύ είχε πιάσει μαλακία τότε, είχες κάνει κάποια κακά σχόλια, ας πούμε, και σε μένα και σε άλλους 2-3, νομίζω. Και σωστά θυμάμαι που είχες. Εγώ, ναι, νομίζω. Ναι. Τότε φαντάσου... Σε σένα το είχα γράψει εγώ πάντως. Ναι. Η αλήθεια. Τότε φαντάσου ήταν Google, αλλά, Google Plus εποχές. Ναι, ρε, Hangouts. Που, όχι. Που μπορούσα να μπω στο Google Plus σου και να δω που έχει γράψει παντού σχόλια. Όντως. Ναι.
Τότε, okay. YouTube ήταν τέτοιο. Αλλά να σου πω, να το πω και αυτό στο βίντεο, γιατί εσύ το ξέρεις. Αυτό ναι. Α, το είπα ότι ήταν με τον ξάδερφό μου. Ναι, 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 ναι. Δηλαδή μετά είχε γίνει ένα σκηνικό με τον Bill Γιόλο που λες. Κάτω, αυτό δεν έχουμε φτάσει. Που δεν το έχω γράψει εγώ το story. Δεν δηλαδή, λέτζι παίρνω τώρα τον ξάδερφό μου, αν θες. Πρέπει να δώσουμε όλο το χρονικό του τσακωμούνος. Γιατί πιστεύω ότι δεν με έχεις πιστέψει ακόμα. Ποιο? Ότι δεν ήταν το account δικό μου μόνο. Ότι έμπαινα εγώ και ο ξάδερφό μου. Ναι, το πιστεύω. Δεν είναι ότι. Και ήταν η μοναδική φορά που είχα γράψει μαλάκια σχόλιο, κατάλαβε. Γι' αυτό λέω τώρα. Τέλος πάντων, δεν τελειώσαμε την ιστορία για να γελάσουμε. Ότι γράφει ένα κακό σχόλιο σε μένα ο Νος και γράφει ακριβώς το μήνυμα που στέλνανε οι κοπέλες. Ρε, σου λέω, να σου πω. Που το είχαν στείλει σε τέσσερους ανθρώπους, μπλέτσα, κακό χαμό και βαϊμπρέτο που δεν πριν μπλέτσα το έκανε. Και έτσι σε κατάλαβα. Δεν ξέρω τι να για ποιο λόγο. Μαλακία μου, το είχα πει αυτό. Εντάξει, ναι. Αλλά τέλος πάντων, είχα τηλτάρει ρε φίλε. Έπρεπε να το γράψω από το δικό μου account. Αυτή ήταν η μαλακία. Βέβαια, δεν ήθελες να φανεί. Τότε ρε φίλε, όχι, θα έπρεπε να φανεί κανονικά. Γιατί τότε σου λέω. Γι' αυτό εγώ που σου λέω ότι τώρα είμαι γουστάρα good vibes και τέτοια. Τότε 19 με σύνταξη είχα λίγο άλλο mentality. Δεν ήμουν toxic, αλλά δεν τα είχα βρει και τόσο με τον εαυτό μου, ρε μπρο, καταλαβες. Συγγνώμη, γι' αυτό ξεκινήσαμε την ιστορία. Ότι έχει ξεκαθαριστεί αυτό. Τώρα που λέμε την ιστορία και γελάμε. Απλά το ίντερνετ, ρε φίλε. Πολλές φορές παρασύρεσαι και γράφεις μαλακίες και επειδή είναι ανώνυμο, καταλαβες. Εγώ το πήρα σαν μάθημα. Αυτό. Και καλά έκανε. Μου άλλαξε όλο το mentality και απλά ήμουν αγάμισε τα ψυχολογικά. Ωραία. Και βλέπω αυτό το βίντεο σου, τιλτάρω. Ωραία, λέω τώρα πάμε. Αυτό. Και γράφω, ρε μαλάκα, να μας πεις εσύ για σπάμερες. Κάποιον, κοροϊδεύες τον Nerd School. Όχι, κοροϊδεύα έναν ράπερ. Που... Τον Nerd School δεν είναι. Όχι, όχι. Κοροϊδεύα έναν ράπερ που. Δεν θυμάμαι έκανε το story. Που αυτός μου στέλνει μηνύματα να το σχολιάσω. Και σε σπάμαρε. Και είπα εγώ, μη με σπαμάρεις άλλο, κάτι τέτοιο. Και λέω, εγώ θα μας πεις για σπάμερες που έστελνες YouTubers. Και εσύ το πήρες τίλταρες. Πήρες τίλταρες. Πού να ξέρω εγώ τι θα γίνει όλο αυτό, ρε μαλάκα. Εγώ έγραψα μια μαλακία πάνω στα νεύρα μου. Αυτό. Πού να ξέρω ότι εσύ θα το καταλάβεις. Μα δεν μετά μου έστελνες μηνύματα. Μα δεν ήταν να το καταλάβω. Απλώς ήταν τόσο αστεία η φάση γιατί ήταν μόνο τέσσερις άνθρωποι. Είχαν προλάβει το στυλ λίγο στο μου το δικό μου. Είμαι σε φάση σπίτι ξενερωμένος, έχω χωρίσει με μια τύψα που τραβιόμουν. Ναι. Μπαίνω, τιλτάρω, γράφω σχόλιο hate. Και μετά μου στέλνεις μήνυμα, μαλάκα. Είσαι έτοιμος. Όχι, 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 όχι. Μου γάμισες, μαλάκα. Φαντάζομαι ότι ήταν YouTube που μπορούσες να στέλνεις μηνύματα στο κανάλι. Είχες παρανοήσει να ξέρεις εκείνη την μέρα, μπρο. Να είναι καλά ο Χρήστος. Μα λογικό είναι, γιατί τότε ας πούμε σου λέω. Είχες πει μετά όλα. Εγώ δεν είχα ξανά έτσι attack από YouTube. Σου λέω χαιρετίσματα, νο, κάτι τέτοιο σου είχα στείλει. Πώς με κατάλαβες, το θυμάμαι σαν σήμερα. Άμα τα μπορώ να τα βρω τα μηνύματα. Μου λες, μπορεί να τα έρχεται, βάλω και δεν το ξεχάσω αυτό. Έρχεται, μου λες και μετά. Κάτι τέτοιο, ναι. Είχα, σου είχα ζητήσει δημόσια συγγνώμη. Ό,τι να είναι. Απλώς τότε πώς είχε λυθεί το σκηνικό ήταν. Ό,τι να είναι. Ο Χρήστος, ο Λίνξ είχε μπει μέσα στη φάση και ηρέμησε τα πνεύματα. Μαλιά, δεν είχα μιλήσει ποτέ με τον Λίνξ. Είχε τυλτάρει πάρα πολύ όμως. Δεν έχει κάνει λίγο βουριάκι, πιστεύει. Ξέρεις γιατί. Τώρα που το βλέπεις μετά από χρόνια. Δεν είχα κάνει κάτι. Δηλαδή σου γάμισε και την. Είχα κάνει κάτι δημόσια. Όχι, αλλά μου έχεις γαμίσει την ψυχολογία. Αυτό! Απλώς εσύ το έχεις μπορεί να το έχεις έτσι. Γιατί εγώ... Βασικά μου έχεις πει ότι θα κάνεις βίντεο, η αλήθεια αυτό, είναι. Αυτό, ναι, προφανώς. Θα το κάνεις όντως. Θα το έκανα. Να σου ή το έχεις πει να με φυγάρεις, γιατί έπιασε. Τι με είχε πειράξει πάρα πολύ, ότι... Τώρα δεν θα με πειράζε τόσο. Δεν ήταν μόνο σε μένα. Αυτό με είχε πειράξει. Ναι, και είχα διαβάσει και τα άλλα σχόλια. Είχες κάνει και στο Χάκι και στο Στάθη. Και... Δεν ξέρω τώρα. Η αλήθεια είναι ότι δεν τα θυμάμαι και καλύτερα. Δεν θέλω καν. Δεν ξέρω γιατί με το Χάκι μιλάμε καλύτερα. Αυτό. Και με το. Είχε γίνει σε πάρα πολλούς γνωστούς YouTubers. Και λέω ρε φίλε. Πάρα πολλούς, όχι. Σα... Άμα αρχίσω να λέω ονόματα, το θυμάμαι σαν σήμερα το Google Plus αυτό. Που μπορεί να μην ήσουν εσύ, μπορεί να είναι ο ξάδερφός που λες, αλλά εγώ σε σένα το θυμάμαι, το έκανα εγώ γιατί θυμάμαι το story. Εντάξει, λογικό. Απλά ο ξάδερφός μου είναι full gamer, οπότε σίγουρα τώρα δεν ξέρω, ρε φίλε. Για Χάκι και τέτοια. Ναι. Και τότε τέλος πάντων σου είχα πει, ρε φίλε, ότι εντάξει, θα βγω να το πω, ρε φίλε. Και λέω, άμα δεν βγεις εσύ να το πεις, θα το πω εγώ. Και τότε έκανες ένα post που είπε sorry στο Μπούγια και είχε λυθεί, είχα κάνει. Είχε... Δημόσιο συγγνώμη τύπου. Αυτό. Και είχε λυθεί τότε. Μου είχε στείλει και βίντεο τότε να μου πει συγγνώμη προσωπικό τέλος πάντων που έχει φτιάξει. Θα φτάσουμε αυτό. Και εκεί. Αυτό, γιατί θέλω να φτάσουμε. Εγώ σου έχω πει ότι εκεί ήσουν λάθος. Αυτό θέλω να φτάσουμε. Δηλαδή εκεί μπορώ να καταλάβω το λάθος μου. Προφανώς μαλακία. Mm-hmm. Αλλά πιστεύω ότι και εσύ ήσουν λάθος εκεί. Αλλά θα σου και σου εξηγήσω και το λόγο. Θα το πούμε. Αυτό. Μου είχε στείλει ένα βίντεο τέλος πάντων. Το λέμε τώρα. Δεν ναι, ρε, δεν κάνω μια τερέ. Να μου πει συγγνώμη και έτσι αλλιώς. Που έχει βγει δημόσια. Τι να. Ένα εκατομμύριο views. Αυτό. Και πόσοι μου είχαν στείλει, μπρο. Ναι. Το 2017 τώρα. Τότε εγώ δεν ήμουν πιτσιρίκη, ήμουν 22 χρονών. Με την κοπέλα μου ήμουν ρε και μου στέλνει. Μου λέει τι έγινε, ξέρω εγώ, ξέρεις. Αυτό ρε φίλε, ήθελα πάντα να το ρωτήσω. Πώς μου έστειλε βίντεο τότε, ρε. Λέει, άκου εδώ τώρα story. Πώς σου έκοψε να πεις, θα του τραβήξω βίντεο να του πω τη συγγνώμη μου. Ρε μπρο, αυτό θέλω να καταλάβω. Εκεί ξέρεις τι με πείραξε.
Δεν το έχει βγάλει δημόσια, μου το έχει στείλει προσωπικά. Ξέρεις, σε μένα αυτό. Αυτό δηλαδή, συσσαγωγικά πιστεύω ήταν μονοπανιά, ρε φίλε. Χωρίς τώρα να το λέω. Να θέλω να σε δείξω. Όχι, μα έτσι. Γιατί μα, εγώ έτσι, το πήγα, πιστεύεις, το πήγα σε προσωπικό το επίπεδο στον Άλεξ. Mm-hmm. Ωραία. Σε φάση, έκανα γύρισμα, το θυμάμαι σαν χθες. Αυτά με τα story, bro. Αυτό το θυμάμαι πολύ καλά. Γιατί έκανα γύρισμα και στο ενδιάμεσο που έκανα κάτι σκετσάκια στο κάτω σπίτι. Α, για λέω, ωραία, έχουμε λίγο χρόνο. Κάτσε να το στείλω. Είχα όρεξη εγώ, ρε. Έκανα και τα σκετσάκια μου Viber. Και είμαι σε good vibes. Καλύτερα, είμαι σε good vibes και λέω, ωραία, στο ανοιχτό του ανθρώπου, ρε φίλε. Θα το καταλάβει σε προσωπικό επίπεδο, αν του μιλήσω. Να το πούμε ότι δεν ήταν μόνο για μένα το βίντεο. Για σένα ήταν. Όχι. Ήταν για μένα και το Στάθη. Ναι. Ναι. Είχα στείλει και στο Στάθη. Ναι. Γεια. Αυτό το βίντεο το φτιάχνω για τον Μπούγια και τον Αστάθιο. Αλήθεια, sorry με το σκηνικό που είχε γίνει. Και αλήθεια, δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα μαζί σας. Σε μένα και στο Στάθιο είχε στείλει αυτό. Όντως. Ναι. Εγώ εσένα θυμάμαι, ρε μπρο. Γιατί μέσα είχε γίνει το story με το Στάθη. Το λες και όλο στο βίντεο εκείνη την ώρα. Sorry σίγουρα, δεν σε αμφισβητώ. Απλά εσένα θυμάμαι. Γιατί μέσα είχε γίνει. Αυτό, γιατί έγινε λοιπόν, το ραβαντούρι. Και στο τέλος, σαν Άλεξ, σου λέω, μπρο. Σαν πάνω, ξέρω εγώ, σαν creator, σου ζητώ συγγνώμη για τότε. Απλώς είχα δει που είχες ανεβαίνει, ήμουν και γάμισε τα ψυχολογικά, τίλταρα και έγραψε αυτά τα σχόλια. Μιλάμε τότε. 2014. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Ήτανε 14, είχε δει που ανεβαίνω. Μιλάμε για. Αυτός είχε 14.000 subs και εγώ 17.000 subs. Ναι, ναι, ναι. Και ήταν ήμασταν... τόσο ανέβηκε. Oh, let's go. Με γάμισε, ας πούμε. Τέλεια βάση, ας πούμε. Ήτανε για τόσο. Για να καταλάβετε λίγο τι μυαλά και ναι. Πώς. Ήταν νέο YouTube, ρε φίλε. Εντάξει. Αλλά όχι, μπρο, είναι καλό να συζητηθούν αυτά. Ναι, είναι καλό. Έχει την πλάκα τώρα. Και σα στέλνω σε προσωπικό επίπεδο, ρε φίλε. Ωραία. Και τότε. Αφού δεν μου είχε απαντήσει. Γιατί το ελληνικό YouTube που σε έβαλα είναι μετά από χρόνια. Τρία χρόνια μετά, ρε παιδί. Αυτό. Λοιπόν, άκου να δεις. Τότε πώς είχε λήξει αυτό το θέμα. Συγγνώμη λίγο. Πριν φτάσουμε εκεί. Μαλάκα, μην είναι όλο το podcast για αυτό. Όχι, γι' αυτό θέλω να το λήξουμε. Λοιπόν. περίμενε. Θέλω να το λήξω εσύ γρήγορα. Εσύ μου είχε αφήσει, διαβάστηκε τότε το 2014. Δεν μου είχε απαντήσει. Όχι. Στα story. Και, λέω, ποια story. Στα βίντεο που σου είχα στείλει, που σου έλεγα μπρο, ξέρεις. Εγώ το πήγα σε προσωπικό επίπεδο, σου μίλησα σαν πάνω σε Άλεξ. Γιατί λέω, εντάξει, ρε, άνθρωπος είναι, θα καταλάβει. Ναι. Και δεν μου έχεις απαντήσει. Και λέω, το έχει πάρει τόσο προσωπικά, ρε, πούστη μου. Κατάλαβες. Δεν μου έχεις απαντήσει. Η τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει, νομίζω ήταν στο. Η τελευταία στρατό. Φορά που είχαμε μιλήσει. Ναι, που ήσουν εσύ στρατό. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Και τότε μην πειράξει έχουμε... εμένα γάματα. Μπρο, έχουμε πολύ story εμείς οι δύο. Τέλειο είναι. Γιατί τώρα είναι ξεφτιλίκια αυτά σε σχέση με αυτά που έχουμε περάσει, τουλάχιστον εγώ. Πες, γιατί σε τίλτερα έτσι είναι μαλάκα. Να σου πω κάτι. Τότε... Όμως δεν καθόσουν ένα μαλακά να. Εγώ σου μίλαγα κομπλέ. Δεν με πήγαινε απλά. Άξι, είναι σίγουρο. Σίγουρος. Δεν με πήγαινε παλιά. Δεν γίνεται. Λογικό δεν γίνεται να σου μιλάω σε προσωπικό επίπεδο, να σου ζητάω συγγνώμη και μετά εσύ να το συνεχίζεις. Μα δεν το συνέχισα. Αφού είχε τηλτάρει το 2016, είχα βγάλει βίντεο που έλεγα το YouTube στα χειρότερά του, ξέρω εγώ. Ναι. Και έλεγα για το δράμα. Που ήσουν ο πρώτος που έκανε δράμα. Δεν έλεγε εγώ, ρε φίλε. Δεν ήταν από επιλογή μου. Ναι, κατάλαβες όμως πώς το βλέπω εγώ από την πλευρά μου. Πρέπει να καταλαβαίνεις και από την άλλη την πλευρά. Όταν είσαι ο πρώτος που έκανε δράμα. Γιατί τότε το θυμάμαι. Το βίντεο στο στρατό, παιδιά που το ξέρετε, είναι γνωστό. Έχεις τηλτάρει. Είχα τηλτάρει γιατί δεν μπορώ να. Δεν με έχεις ονομάσει, εντάξει. Δεν είχα ονομάσει, αλλά λέω δεν μπορώ να ακούω. Ναι, μα το έλεγα. Το έλεγα ότι δεν γίνεται να ακούω αυτό που έκανε πρώτο δράμα να βγαίνει και να λέει μην κάνετε δράμα, παιδιά. Αρχικά προ όλου εσά του YouTubers που έγινε όλο αυτό, μην κάνετε σαν κατίνε και μην κάνετε το YouTube τηλεόραση. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η διαδικασία του YouTube δράμα και όλο αυτό. Το μισό πιο πολύ από ό,τι. Για να το ξεκαθαρίσουμε και από την αρχή, εμένα δεν με ενδιαφέρει πραγματικά άμα θα δημιουργήσω δράμα στα αρχίδια μου. Το μόνο που με νοιάζει είναι να πω την άποψή μου. Όποιο θέλει μ' ακούει. Γιατί πρέπει όλοι οι YouTubers να είμαστε αγαπημένοι. Δεν το κατάλαβα ποτέ αυτό. Γιατί θα πάει καλά το ελληνικό YouTube. Όχι, ζω, δεν θα πάει καλά το ελληνικό YouTube έτσι. Το ελληνικό YouTube θα πάει μπροστά με τη δουλειά που ρίχνει ο καθένας μας. Πότε το καταλάβετε. Και μου βγαίνει τώρα η πορδή του ελληνικού YouTube να μου πει ότι το YouTube έχει καταστραφεί πλέον από το δράμα. Και ότι αυτό σαν μεγάλος YouTuber δεν θα μπορούσε να το κάνει ποτέ. Τι καλός άνθρωπος είσαι όταν πατάς το record της κάμεράς σου, ε. Αυτό ξέρεις τι φάκι είχες ρε μπρο εσύ όμως και με τίλταρα λίγο. Για δες. Ότι θα σου γαμίσω, κατάλαβες. Ότι σου γαμάω, κατάλαβες. Ναι. Μίλαγες, είχες φάκι, εντάξει, μίλαμε μαλακίες. Μπορεί και να. Ναι, σίγουρα φαίνεται έτσι, ρε φίλε. Εντάξει, μα έτσι ήταν. Σε ένα act. Μπορεί και έτσι να το βλέπεις. Σου λέω. Νομίζεις, εσύ τώρα μου έλεγες γιατί είχες τηλτάρει. Είναι λες και είναι άλλος Μπούγια τώρα, εντάξει, και άλλος Πάνος. Αλλά αυτό μπαίνω στο μου του τότε τώρα, γι' αυτό είμαι. Απλώς. Αυτό που σου λέω είναι ότι μπορείς κιόλας να το βλέπεις έτσι. Γιατί είχαμε τελειώσει άλλη εποχή. Μπορεί να σε βλέπω μουνόπανο ενώ δεν είσαι. Ναι. Εσύ μπορεί να με βλέπεις μουνόπανο και μπορεί να μην είμαι. Απλώς, σε βλέπω απλά ρομπότ εγώ. Αυτό που σου λέω. Είδες ότι ένας Μπούγια τώρα έχει πάρει φωτιά και θέλει να μου γαμίσει το σπίτι. Αλλά δεν ήταν έτσι actual. Δηλαδή, άμα μιλήσεις και με τον Links τότε που είχα μιλήσει, του λέω ρε φίλε,
Εγώ θέλω να βγω τότε να τα πω δημόσια. Τώρα λέμε το 14, έτσι, για να καταλαβαίνουν. Ναι, για να σταματήσει αυτό, ρε φίλε. Και τότε πώς το είχα αφήσει και το είχα λήξει το θέμα, αν το θυμάσαι καλά, και σε σένα και στο links. Λέω, άμα ξαναδώ να γράφει με αυτό το account, θα τα πω. Ναι, θα βγω να πω. Ναι, okay. Και τότε. 14. 14. Να τα λέμε με και τα και τότε φτάνουμε στο ελληνικό YouTube. Όχι, όχι, όχι. Έχουμε κι άλλο. Μετά το δράμα με το στρατό ήταν το 16. Ήταν το 16, γιατί είσαι στρατό. Το 16 δεν είχε πει στρατό. Ναι. Εγώ τι είχα βγάλει, γιατί το είχα βγάλει αυτό το βίντεο, ρε φίλε. Τότε, α σου πω εγώ, γιατί τα θυμάμαι όλα. Ήταν πιο σοβαρό, το είχα βγάλει για καλό, α πούμε. Τότε ήταν τη μόδα. Το δράμα, ε. Όχι το δράμα, ήταν τη μόδα. Να σχολιάζει ένα στον άλλο. Να βγάλει βίντεο, σταματήσε το δράμα. Τότε όλοι. Όντως. Όλοι. Μα αυτό κράζω ουσιαστικά στο στρατό το βίντεο που είχα πει. Ότι όλοι τότε κάνανε βίντεο που όπως σταματήσει το δράμα και σταματήσει το δράμα, που δεν γινόταν τόσο δράμα. Γινόταν πολύ περισσότερα βίντεο σταματήσει το δράμα παρά δράμα. Okay. Και αυτό ήταν το αστείο. Δεν το θυμάμαι αυτό. Ναι. Μα το λέω στο. Τι κάνει τέτοια βίντεο. Το λέω στο. Φουλ γινόταν. Θυμάσαι. Ο Μάνος, νομίζω, με το Zimboy, κάτι τέτοια σκηνικά, α πούμε. Σταματήστε το δράμα. Ποιοι κάνανε αυτό. Ήταν μόδα να το σταματήσει το δράμα. Το θυμάμαι, ρε. Άμα το γράψει και το YouTube μπάρει, θα βρει πάρα πολλά. Okay. Τότε είχαν κάνει πάρα πολύ. Γι' αυτό είχα βγει τότε και είχα κάνει το βίντεο στράτο. Λέω, μαλάκα δεν μπορώ να ακούω όλου να λένε σταματήσει το δράμα. Και δεν ήμουν ευριασμένο μόνο με σένα, ήμουν με όλου. Απλά εγώ ήμουν ευριασμένο. Και πόσο μάλλον ο νόμο που έκανε το πρώτο δράμα, α πούμε αυτό. Έτσι το είχα δει τουλάχιστον. Εντάξει. Από εκεί και πέρα, φτάνουμε μετά σε ελληνικό YouTube. Μετά δεν είχαμε ξαμιλήσει. Είχε βγάλει ένα βίντεο που. Η αλήθεια είναι ότι από εκεί και μετά, εγώ, να μην λέω μαλακή, είχα πάρει με στραβό μάτι, ρε μπρο. Ναι. Δηλαδή, θυμάμαι να βγάζει το βίντεο. Ναι, από εκείνο το βίντεο, γιατί ουσιαστικά με κάνει επίθεση, ρε φίλε. Κατάλαβες. Γιατί άκουγα εγώ πώ το βλέπα από τη μεριά μου τώρα, ωραία. Γιατί δεν τα έχουμε πει. Α, και σου είχα τα έχουμε πει, ρε φίλε, σε κλήσεις. Άλλα ναι. Από κοντά. Λοιπόν, η μεριά μου ήταν, ωραία. Το 16, δεν μιλάμε για σχόλια. Τότε δεν ήταν σχόλιο, ήταν το βίντεο η αφορμή. Ναι. Εγώ, σαν πάνω, έβλεπα ότι έχω στείλει στον Άλεξ προσωπικό βίντεο. Μέχρι το διαβάστηκε, του έχω ζητήσει δημόσια συγγνώμη. Με γράφει, έτσι έβλεπα. Και συνεχίζει να μου την μπαίνει, λέω. Δηλαδή είχε γίνει personal. Και εκεί, να σου πω την αλήθεια, ρε φίλε, είχα αρχίσει να θολώνω σε εισαγωγικά, ρε φίλε, με σένα. Θυμάμαι. Να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή ήμουν σε φάση. Είναι μαλάκα. Τι θέλει αυτό ο man, ξέρω εγώ. Ναι. Δηλαδή είχα πιάσει τον εαυτό μου να αρχίζω να σκέφτομαι, ρε φίλε, άσχημα πράγματα. Ένα πράγμα μου είχε πει. Ότι να γίνει όντω beef, πώ θα πω. Αλλά δεν ήθελα ποτέ να μπλέξω. Δημόσια, δηλαδή, εγώ δεν έχω πει τίποτα για σένα ποτέ, το ξέρει. Ναι. Μόνο σε κάτι live στο 20 που ήταν σε φάση θέλω να μιλήσω με τον Μπούγια. Ναι. Αλλά μην είχε φτάσει και σε βαθμό ρεμπρό να θέλω να. Όχι να τις παίξουμε. Αλλά να θέλω να φάση. Μιλήσουμε, ρε φίλε. Ναι. Σε το φάση. Να πρέπει να μιλήσουμε. Κοίτα, ένα πράγμα που το θυμάμαι σαν σήμερα αυτό και με είχε πειράξει γάματα και τώρα που έχει περάσει στρατό μπορεί να το θυμάσαι. Είναι όταν προσπαθούσα. Όταν μιλούσαμε με μηνύματα και ψηλό αρπαζόμασταν και έτσι κι αλλιώς. Πάντα δεν τα βρίσκαμε ποτέ, ρεμπρό. Μου έλεγες, μου είπες τότε που ήμουν στρατό. Όχι, απλώς θέλω να τελειώσει αυτό. Λοιπόν, απλώς φαντάσου ήμουν στρατό, ήμουν στο Λιοπύρι, ήμουν χαμημένος και έτσι αλλιώς. Και μου λες κάτι, θυμάμαι. Το έχω βάλει παιδιά στο ελληνικό YouTube, δεν θυμάμαι αυτό το μήνυμα. Που μου λες, εντάξει, καταλαβαίνω, είσαι τρελαμένος από στρατό και κάτι τέτοιο. Για καλό το είχα πει. Και λέω, ναι, εκείνη την ώρα που είσαι στρατό όμως και είσαι στο Λιοπύρι και σου λέει ο νος μαλαχίες ή ο κάθε νος, ας πούμε. Το βλέπεις, μη είχε πειράξει τότε, αυτό λέω. Εγώ στα έλεγα για καλό και στα παίρνεις. Δηλαδή, τέλος πάντων. Γι' αυτό πρέπει να συνεννοείσαι και να μιλάς. Γάμισε. Δεν έρχομαι να μιλήσουμε όμως. Αυτό είναι το podcast. Αυτό είναι ουσιαστικά το νόημα του podcast αυτού. Ότι πρέπει με αυτόν που δεν μπορεί κιόλας να συνεννοείται ναι, πολύ μπρο. Καλά να κάτσεις, να βρεις τη μέση λύση. Να μπορείς να από το 20 και μετά όμως έγινες έτσι. Είδες και όταν μιλήσαμε. Όταν μιλήσαμε όντως το 20. Αυτό. Δεν έχει αλλάξει όχι όλο το κλίμα. Από το κλίμα. 20 έγινε έτσι. Απλώς από το 20 δόθηκε ευκαιρία να μιλήσουμε αυτό. Ωραία. Για μένα κατάλαβες. Δηλαδή. Μέχρι τότε μίλησε το διαβάστηκε, ας πούμε, καταλαβαίνεις. Γιατί εγώ ήθελα να τα λύσω μαζί σου. Ναι. Εντάξει, εγώ ήμουν στη φάση. Είδες όμως πόσο άλλαξε μετά η σχέση μας, ρε φίλε. Δεν ασχολούμαι. Τώρα αράζουμε, τα λέμε, βοηθάει ένας τον άλλον, κατάλαβες. Λογικό. Εντάξει, μέχρι και συμβουλή. Δεν είναι ότι είμαστε και κολλητάρια. Ρε φίλε, να το πούμε. Δεν όχι, έχουμε, έχουμε μιλήσει. Την τελευταία φορά που μιλήσαμε ήταν πότε, ας πούμε. Ήταν, δεν ξέρω και εγώ τι. Τον. Που μιλήσαμε, το 20. Τον Νοέμβριο του 20 και μετά που σε πέτυχα σε κανένα δύο event φάση. Και είμαστε εντάξει, χαιρετιόμαστε και είμαστε κομπλέ. Κοινούς χώρους. Απλώς το θέμα είναι να πούμε και αυτή την ιστορία για το ελληνικό YouTube που μου λες γιατί ήμουν παλιά, γιατί θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό. Να σου πω τη δικιά μου άποψη και ο καθένας λέει τη δικιά του και το συζητάμε πώς το νιώθαμε εκείνη την περίοδο. Βλέπω εκείνη τη στιγμή, αφού είχα καταλήξει εγώ όλη αυτή την ιστορία, ότι μην ξανασχοληθείς με αυτό το account, είχα πει, γιατί θα το πω.
Βλέπω εκείνη τη στιγμή. 2017 ένα... τώρα. 17. Έχουμε δει τρία timelines. Να 14, δίνεις timeline. 14 ξεκίνησε. 16 έγινε το story με το Facebook. 17 ήταν το τελευταίο και από τηλεοπτικό. Ωραίο. Τότε βλέπω σχόλιο. Έβλεπα τότε. Δεν ξέρω γιατί. Έβλεπα YouTube και βλέπω στον Μπιλιόλο από κάτω. Σχόλιο αυτό το account. Φεγγάρι. Αγαμώ το σπίτι μου καινούριο κινητό. Τέλος πάντων, για να δω τι γράφουν. Ξεκαρδιστικό σχόλιο. Αυτό το ψεύτικο προφίλ του Νόζ είναι το αγαπημένο. Ακόμα συνεχίζει δυναμικά και γράφει με αυτό μπαγά σας. Πάμε όλοι μαζί ένα subscribe στο δεύτερο προφίλ του Νόζ. Ταξίζει άλλωστε. Μαλάκα Νόζ, ξεκόλα. Εντάξει, με βλέπεις, την πλάκα μας κάνουμε. Μην το πάρεις πάλι σαν σοβαρά και μου στέλνεις μηνύματα και προσωπικά βιντεάκια. Σε έβλεπα να ανεβαίνεις, ξέρω εγώ, και ζήλεψα. Και κάτι του λέγες, κάτι δεν θυμάμαι. Κάτι. Αυτό το σχόλιο. Αυτό το σχόλιο, ας πούμε, είναι 1000% ήταν από τον ξάδερφό μου τον Άλεξ. Και άμα γουστάρεις θα τον πάρω και τίλ τώρα Άλεξ, στο podcast. Άλεξ, τον γάμισες, απλά έχεις ανοιχτό το τέτοιο. Να το... Ποιο ρε, όχ. Άμα γουστάρεις μπορεί και να τον πάρω τηλέφωνο, μπρο, άμα το σηκώσει. Όχι, εντάξει, κλάιν. Δηλαδή, απλώς... δεν ξέρω και πώς θα το κατάλαβες. Ναι. Τότε, καλά τότε ρε φίλε, ήμουνα εντελώς, ένιωθα αφού, δηλαδή κειμένος ρε μπρο, γιατί σκέψου κάτι να μην το έχεις κάνει εσύ. Τότε με σένα. Διαγράψε το account, ρε μαλάκα. Ρε μπρο, τότε για, με σένα. Για να είσαι καλυμμένος, όχι τίποτα άλλο. Τότε με σένα ήταν όντως από μένα. Ναι. Αλλά μετά φαντάσου ότι έγινε όλο αυτό για ένα σχόλιο που δεν έκανα εγώ, ρε μπρο. Ναι, ναι. Εντάξει, από εκεί δηλαδή, πέρα. Και λέω, ρε μαλάκα, αν είναι δυνατόν αυτός ο Μάν, εντάξει. Αυτός ο Μάν, άμα είσαι στη θέση μου, ας πούμε. Και είχες έναν τυπά που. Θα έπρεπε να μου στείλεις μήνυμα. Μου στείλεις. Πού, αφού είμαστε δεν μιλιόμαστε. Στο Facebook δεν μιλιόμαστε. Εντάξει. Αν σου πω, αυτό το Μπιλιόλο που έγραψε είναι εσύ. Κατάλαβε, δεν είναι πρακτικά αυτό που λες. Δεν γίνεται. Απλώς ο καθένας από την πλευρά του το βλέπει, ρε φίλε, πολύ περίεργα. Εγώ βλέπω ότι καλά, ακόμα συνεχίζει ο μαλάκας να γράφει σχόλια σε YouTube. Αυτό. Θα το γαμίσω. Εγώ βλέπω αυτό ο Μάν είναι κομπλεξικό. Έχει θέμα μαζί μου. Αυτό πίστευα. Αυτό είναι το αστείο τη φάση και γι' αυτό τα συζητάμε τώρα. Μέχρι που μιλήσαμε σαν άνθρωποι. Λοιπόν, και έτσι μπήκε και στο ελληνικό YouTube. Α, αυτό. Εκεί λέγεται. Που εντωμεταξύ δεν έγινε και κάτι. Εντάξει. Βασικά έστελνε, εμεί στέλνει σαν την πρώην μου κάτι. Καλά, κλάει. Δεν με είχε πάρει πολύ έτσι. Ένα αστιάκι έκανε. Στην εισαγωγή ήταν, απλώ ένα σχόλιο. Τι είχαν στείλει τότε, μου πες. Μου είχαν γαμίσει, ρε. Τι εννοεί. Ρε, εγώ τότε ήμουνα σε φάση. Λοιπόν, λε για δράμα, ωραία. Εγώ δεν έχω κάνει ποτέ δράμα στην πραγματικότητα. Το δράμα με το αυτό το πιστεύω απόλυτα γιατί. Με βλέπεις τώρα, ξέρεις πως είμαι. Και λίγο που μιλήσαμε και πριν, όταν μιλάει είναι... για δράμα είναι λίγο. Δεν μπορώ αυτό. Μπρο, είναι... είσαι έτσι. Εντάξει, αν και είναι έτσι, όλο το story δράμα. Μεταξύ μας ήταν μία μόνιμη παρεξήγηση, μπρο. Έτσι είναι. Αυτό το όλα... πράγμα. Πιστεύω όλα τα δράματα είναι έτσι. Αλλά anyway. Δηλαδή, να σου πω, αυτό καταρχάς μου αρέσει που πάει έτσι το podcast, ναι. Να ξέρεις. Γιατί πρέπει να συζητηθούν αυτά δημόσια, να μην μας ξαναπούν τίποτα. Προφανώς. Λοιπόν, και να καταλάβω ότι δεν μισιόμαστε, έτσι. Αντιθέτως. Λοιπόν, το 17. Μου στέλνει η κοπέλα μου τότε, ρε φίλε, και μου λέει. Τη ρώταγα κιόλας. Άμα δεν υπήρχε αυτή, μπορώ να ξέρει, θα είχα κινηθεί αλλιώς με το όλο story μας. Δηλαδή, όχι ότι θα σε σκότωνα, ξέρω εγώ. Location, θα είσαι. Όχι, ρε. Εγώ, σαν Πάνος, δεν έχω ασχοληθεί με δράμα ποτέ. Εννοώ να μιλήσω σε φάση άντε γαμίσου εσύ. Δεν τον μπορώ αυτό, με φθείρει, ρε φίλε. Και ούτε και τότε με το Σερτζόν. Δεν είχαμε βριστεί, ρε φίλε. Απλώς λέγαμε ο καθένα. Καβλά, δεν ξέρω εγώ, εντάξει. Να σου γαμίσω την ψυχολογία εσύ, εγώ ναι, δεν είμαι ναι. Ελέφαντας, κατάλαβες. Και το πρώτο δράμα που είπες, δεν είχα μιλήσει εγώ, είχε μιλήσει ένας φίλος μου. Γιατί εγώ έλειπα, ήμουν στις πρώτες διακοπές που κάνω στη ζωή μου και είχε βγάλει το βίντεο τότε ο Γιώργος τέλος πάντων και πήρε το μέρος μου άρεσε γιατί εγώ δεν μπορούσα να απαντήσω. 2013-12. Οπότε στην πραγματικότητα εγώ δεν έχω μιλήσει ποτέ για κανέναν και είμαι περήφανος, ρε μπρο, που χωρίς. Πες να ακούγεται μπηχτή, δεν είναι μπηχτή αυτό για σένα, το ξεκαθαρίζω. Που δεν ανέβηκα κράζοντας άλλους. Καταλαβαίνω. Ναι, ναι, το καταλαβαίνω. Έχω να το λέω για τον εαυτό μου ότι ανέβηκα μπρο κάνοντας. Δικό σου υλικό. Δικό μου υλικό. Το καταλαβαίνω και το είναι. Δεν, full respect αυτό. Δεν το λέω. Αλήθεια, εσύ ρε μπρο. Γουστάρα full τη δουλειά. Το λέω ακριβώς πώς το λέω. Πάντα μπορεί να βριζόμασταν, αλλά πάντα σεβόμασταν ο ένας τη δουλειά του άλλου. Έτσι. Και θυμάμαι ότι μου είχε πει δε σου το. Δεν το προχωράει γιατί σέβομαι τη δουλειά σου μόνο. Αυτό. Δηλαδή, το είχα πει και από τότε, αυτό. Το λέω και τώρα. Και εγώ εννοείται, αλλά αυτό έχω να το λέω ότι δεν είχα. Και ήμουν σε φάση τώρα. Μίλαγα με την κοπέλα μου τότε και τη λέω: τι να το κάνω του. Δηλαδή πρέπει να απαντήσω, ρε φίλε. Κάτι πρέπει να κάνω με αυτό ο Μαν. Τρεις φορές. Δεν θυμάμαι να έχεις πει κάτι. Δεν είχα πει ποτέ τίποτα. Μου είχε στείλει, θυμάμαι. Μόνο σου είχα στείλει. Ναι. Και έχω να το λέω και αυτό. Για μένα. Δηλαδή μου το δίνω μόνο μου. Κατάλαβε τέλος πάντων. Και τη λέω: τι να το κάνω, ρε του Μαν, ξέρω εγώ. Δηλαδή μία, δύο, τρεις κάτι πρέπει να το κάνω, ρε φίλε. Και μπρο, πώς το λέω, βλέπει ο καθένας. Δεν το έχω πει ποτέ σε κανένα, το λέω σε σένα τώρα για να ξέρεις πώς έβλεπα την οπτική μου. Δηλαδή, σε φάση πρέπει να γίνει ένα payback, ρε φίλε. Ναι, μα έτσι σκέφτονται οι YouTubers. Μπρο, και είναι ωραίο. Μπρο, είχα φτάσει σε βαθμό να σκέφτομαι. Τέλος πάντων, δεν θέλω να το πω, ρε φίλε. Είναι κάτι. Να έρθει σπίτι μου. Όχι, ρε. Απλά να ψάξω λίγο για τη ζωή σου, κατάλαβες.
Καλά αυτό. Αλλά θολωμένος αυτή η σκέψη. Τόσο χοντρό. Όχι, να ψάξει για τη ζωή μου. Αλλά αυτό για μένα, ας πούμε, ήταν too much. Λέω, τι λέω τώρα, ρε. Το σκέφτηκα και μετά λέω, όχι, ρε, τι λες, τρελώσε. Και μου λέει και η δικιά μου, όχι, ρε φίλε, ξέρεις, δείξα ανωτερότητα, κατάλαβες. Καλό αυτό. Και το είδα έτσι και λέω, okay, δεν θα ασχοληθώ. Και είχα μαλάκα να μου λένε τώρα για 2 χρόνια σερή. Ρε μπρο, με ταμπού γιατί παίζει. Όντως. Μαλάκα μου είχαν ζαλίσει τα αρχίδια. Όντως, δεν το περίμενα, φίλε. Εγώ, σε φάση γιατί δεν το παντά. Και στο βίντεο, ας πούμε, δεν έχουν γράψει κάτι ναι. Για σένα. Εμένα όμως η δική σου, μου έρχονται. Η δική σου, δεν ξέρω. Μου λέγανε, με τον Μπού γιατί παίζει, μαν. Γιατί είστε τσακωμένοι. Ρε μπρο, ακόμα με σταματάνε παιδιά, ρε, 25 χρονών. Τι είχε γίνει τότε με τον Μπού, ρε φίλε. Και τώρα, άντε να του εξηγήσει, ρε φίλε. Και τέλειο, δείτε πόσο, το podcast. Πόσο τέλειο αυτό τώρα που πει. Άντε να εξηγήσει, ρε φίλε. Απλώ πιστεύω αυτό είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρον podcast. Γιατί μπορεί να καταλάβει ο κόσμο πώ λειτουργεί ένα δράμα από πίσω. Γιατί αυτοί βλέπουν τώρα τα δημόσια. Ενώ πίσω, παιδιά. Έπαιζε πολύ πράγμα, μπρο. Γενικά το δράμα πιστεύω είναι φαντάσου, ένα παγόβουνο. Εγώ είμαι chill τύπο και σκέφτηκα να ψάξω για τη ζωή σου, ρε φίλε. Φαντάσου. Τώρα. Εντάξει, δεν ξέρω άμα είναι too much αυτό που λέω, ρε φίλε. Είναι μια κλανιά. Δεν το έκανα ποτέ. Άλιστε, να ξεκαθαρίσω. Άλλοι έρχονται στο σπίτι μου. Ωραία. Αυτά είναι για τον Μπούτσο πράγμα. Αυτό. Δεν το έκανα ποτέ. Ήταν μια σκέψη, κατάλαβε. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Και εν τέλει λέω δεν κάνω τίποτα. Συνέχισα να κάνω ό,τι κάνω. Με τα πολλά είδε. Έκατσε να μιλήσουμε. Να το. Και αυτό που θέλω ευτυχώς να καταλάβει και ο κόσμος γενικά είναι ότι αυτά που βλέπετε γενικά είναι αυτό που λέμε. Είναι σε φθήρι, είναι από πίσω είναι πολλά. Είναι ένα παγόβουνο. Βλέπετε την κορυφή εσείς από πίσω, μαλάκες. Παίζει να παίζουν ιστορίες και ιστορίες. Κουβέντες και κουβέντες. Και καλό είναι αυτό όταν γίνεται κάποιο δράμα με κάποιο YouTuber ή δεν ξέρω εγώ τι, να το έχετε και αυτό στο μυαλό τους. Να το έχουν αυτό στο μυαλό τους. Ότι παιδιά παίζει να παίζουν πολλά από πίσω. Πλέον δεν παίζουν ευτυχώς. Τελευταίο ήταν εντάξει. Με εμάς. Όχι, ρε. Με τον Έπειρε που είχε. Α, ενώ καλά, ότι δεν παίζουν πλέον δράματα. Δεν παίζουν το YouTube δράματα. Εκτός άμα είμαι τόσο στα χαμένα. Πάρα πολλά. Τι εννοείς. Κάθε λίγο. On camera τουλάχιστον. Ναι, και on camera παίζουν, αλλά και πολλά πίσω. Τέλος πάντων. Ναι. Είμαι λίγο, ξέρεις, εγώ είμαι στη φάση μου. Αυτό. Θέλω να κάνω. Η φάση μου ποια είναι, ρε, για να προχωρήσουμε από όλο αυτό. Μπράβο. Μιλάμε το 20 τώρα σε ένα call τέλος πάντων. Τα βρίσκουμε και γενικά η φάση μου είναι, ρε φίλε. Να κοιτάω τη δουλειά μου, να περνάω καλά στα γυρίσματα, να περνάει καλά αυτό που βλέπει το βίντεο. Και μου είχε πει ότι σε είχε επηρεάσει και αυτό το κόλλερ, φίλε. Ότι όταν μιλήσαμε, χαλάρωσε, α πούμε. Μέσα έναν ναι, ρε, κατευθείαν. Ναι. Γιατί δεν ήταν σε φάση. Που ήταν μεταξύ να το πούμε γι' αυτό. Ναι, ρε. Που πάλι βριζόμασταν το 20. Όχι, θα πω. Βριζόμασταν. Πες το πώς έγινε. Όλο. Όλο, όχι. Απλώς τον βλέπω σε ένα live. Α, το πω εγώ. Πες το, άι. Τι μου λέει. Λοιπόν, έκανε ένα live με άλλους, με έναν YouTuber και ένα τραγουδιστή τέλος πάντων. Μην πούμε ονόματα, ξέρω εγώ, Klein. Στα αρχίδια μας κιόλας, ναι. Μπάς περιπτώσει, ρε φίλε. Και είχα πει σε αυτό το live. Γιατί κάποιος με είχε ρωτήσει πάλι τι παίζει με τον Μπούγια. Εγώ δεν ασχολιόμουν, κατάλαβες. Και μέχρι το 17 που σου είχα στείλει, όταν είχες βγάλει το βίντεο, δεν σου είχα ξαναστείλει μήνυμα ποτέ, έτσι δεν είναι. Και λέω. Μου λέει τι παίζει με τον Μπούγια και εγώ τα απαντάω, μαλάκας. Λέω, δεν παίζει κάτι, ρε μάγκες, απλά θέλω να τον πετύχω τον Μπούγια κάπου. Να μιλήσουμε. Δεν το πιστεύω. Ήρεμα, αλλά τες πάντα. Πώς το είχα πει. Το είχε πει. Με βγάζει ψεύτη, ρε μάγκες. Όχι, δεν σε βγάζω ψεύτη. Απλώς το λέω το υφάκι. Έτσι το πες. Ότι θέλω να πετύχω. Τα λόγια αυτά χρησιμοποίησες. Θέλω να τον πετύχω να μιλήσουμε. Ήταν αυτό. Το ύφος λίγο πιο περίεργο και γι' αυτό σου στείλα τότε. Και σου λέω, ρε μπρο, τι φάση. Αυτό. Ναι, μου είχε στείλει ένα μήνυμα σε φάση. Ξέρεις, μπρο, τι έγινε, ξέρω εγώ. Ότι... Γιατί λες το live εκείνη τη στιγμή. Εγώ πώς το είδα. Αυτό είναι το αστείο. Ότι εγώ το βλέπω διαφορετικά, εσύ διαφορετικά και πώς το βλέπω ο καθένας. Είσαι τάρε, μαλάκα. Βλέπω... Το τελειωτικό ήταν αυτό. Ναι, βλέπω. Καλά, αυτό ήταν καλό για καλό. Ευτυχώς, ναι. Ευτυχώς πρέπει να γίνει αυτό. Πρέπει να βρω τον Μπούγια, λες. Και... Όχι, θέλω. Άμα τον δω, θέλω να του πω κάποια πράγματα και γιατί δεν νομίζω ότι είναι και OK. Θέλω να τον δω. Να το ρωτήσω κάποια πράγματα εγώ, σαν πάνω προ. Πώς το λένε κανονικά, δεν ξέρω. Αλέξανδρο το λένε. Ξαδρό. Κανένα σχόλιο, δεν γνωρίζω. Κανένα σχόλιο. Τέλος πάντων. Whatever, άμα ποτέ τον δω, θα τον χαιρετήσω και θέλω να τον ρωτήσω κάποια πράγματα. Εδώ αν θα με καλύψει. Αλλά ξέρω ότι σε όλους έχει εξηγηθεί περίεργα. Δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο αυτό. Τέλος πάντων. Δεν είμαστε φίλοι, ρε φίλε, πώς θα το πω. Απλά μου έχει φερθεί πούστικα, that's all. Και του στέλνω ρε μπρο, είχαν περάσει χρόνια μετά από το ελληνικό YouTube. 2020, ήμουν στου άλλου τότε. Ναι, ρε, ναι. Μα ήταν τότε ήμασταν στα καλά μα. Και λέω. Ρε μπρο, τι φάση. Γιατί είπε κάτι έχω ακούσει γι' αυτόν. Κάτι τέτοιο είπε. Και σου στέλνω. Όντως. Ναι. Okay. Λες, θέλω, σε να πιστεύω, θέλω να του μιλήσω γιατί κάτι έχω ακούσει γι' αυτόν. Και κάτι και λέω, δεν θα έλεγα ποτέ μπρο... κάτι δημόσια για σένα και το ξέρεις. Όχι, δεν είπε. Αυτό είπε ότι κάτι ποτέ. Έχω ακούσει. Αυτό είπε. Και λέω, μπρο, τι φάση. Και τότε μου είπε για ένα σκηνικό. Αυτό σε τρίγκαρε. Δηλαδή, αν δεν είχα πει το κάτι ακούσει, δεν θα μου στέλνει, ξέρω. Δεν θα σου στέλνω, όχι.
Okay. Αλλά λέω τι κακό παίζει να έχω κάνει, ας πούμε, για να τα αξονώσει και να. Μετά, εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε τώρα. Έπιασα και το vibe του live, άρα εντάξει, ναι, δεν αγχώνομαι. Κατάλαβα ακριβώς γενικά πώς έρχεται αυτό το ύφος. Μετά μπήκαμε σε ένα call στο Discord. Ναι. Βασικά ξεκινόμασταν. Πες να είναι δαστείο. Ψιλοβριζόμασταν στα μηνύματα. Όχι, βριζόμασταν, μου λες. Κάτι σου λέω, έλα να πούμε ένα call. Εγώ, αυτή είναι η στιγμή μου. Λέω, επιτέλους ρε μαλάκα, θα τα ξεκαθαρίσουμε. Και μου λες. Να το πω. Ναι, δεν θυμάμαι, μπρο, αλήθεια. Ήσουν ατριταρισμένο στα μήνυματα, μπρο, full. Και μου λες, θέλω να μπούμε ένα call, να δω πώς είσαι όταν σε γαμάω, ρε φίλε. Θέλω να τα δω τώρα, βαλέ. Και τι μου λες, εγώ ήμουνα, τότε ήμουνα όλα για όλα, ρε φίλε. Λέω, δεν θα είμαι αυτή τη φορά, δεν θα είμαι αμυντικός. Θα του μπω του man, μπας και συνονοηθούμε. Ναι, μπράβο. Και στην πήκα, ήταν η πρώτη φορά που στην πήκα. Έπαιρνα στην πόγια να συνονοηθούμε. Τέλος πάντων. Γαμώ το podcast, δεν πάει όπως ήθελα να πάει. Θα πάει, μπράβο. Θα συζητήσουμε για τη ζωή μας. Θα συζητήσουμε για άλλα πράγματα. Όχι για το δράμα μας. Έχουμε και Spotify μετά. Ωραία, ωραία. Λοιπόν. Και μου λες, θέλω να δω τη μούρηση πώς θα σου θα σε γαμάω, ρε φίλε. Έτσι μου γεννήθηκε. Επειδή μου την είχες πει. Ναι, σου λέω, γιατί σου λέω. Τε παγάμε. Πώς θα το δω, αφού δεν ήμασταν βιντεοκλή. Περίμενε, ρε. Μου λες, ωραία, μου θέλω να σε δω. Του λέω. Μπρο, πάρε με στο Discord, στο PC που έχω καλύτερη κάμερα, να με βλέπεις καλύτερα, ξέρω εγώ. Μα δεν είχαμε βάλει κάμερα. Δεν βάλαμε κάμερα εν τέλει. Γιατί είχε ένα θέμα η κάμερα σου. Λέω και εγώ. Κάτι τέτοιο. Και μιλήσαμε στο Discord και με τον μπήκαμε στο call. Τα πρώτο ένα λεπτό, δύο. Ούτε. Ένα λεπτό ήταν έντονο και μετά κατευθείαν ήταν σε φάση. Ρε μπρο, έχω αυτό και αυτό και αυτό, εσύ. Και μετά εγώ. Ρε μπρο, εγώ όμως νόμιζα ότι κατάλαβες. Και μετά ήταν δύο ώρες κλίση. Να καταλήξουμε επιτέλους που βγάλαμε τα ψυχά μας, ρε φίλε. Όχι, μα δεν μιλήσαμε κιόλας για τα δικά μας, μιλήσαμε γενικά, ας πούμε κιόλας. Αλλά. Μου είχε ανοιχτεί. Γιατί είχα τηλτάρει, μου είχε ανοιχτεί και εγώ το εκτίμησα, εκεί σε εκτίμησα. Το σέβομαι αυτό, ρε φίλε. Αλλά ξέρεις γιατί μπορεί εκεί να. Εκεί τελείωσε το είχα τηλτάρει. Γιατί ήταν συνδυασμό. Δεν γίνεται μετά από χρόνια να σε βλέπω να το πούμε και το άτομο. Εντάξει, στα αρχίδια. Αν δεν έχει πρόβλημα να. Με ποιον έκανε live τότε. Ναι, ρε Κλάιν. Ωραία, ήταν με τον Jack Lob live. Που ξέρουμε όλη την ιστορία, τέλος πάντων. Και βλέπω έναν νοζ που μόλις έχει ξαναπεί. Εντάξει, έχω σχέσει και με σένα και με τον Τζάκλ. Ναι, φίλε, εντάξει, κατάλαβα. Όχι, απλώς. Ήμουν δέτερος σε αυτό το θέμα. Θα καταλάβει ο κόσμος, πιστεύω, τι εννοώ. Ναι, ναι. Ότι βλέπω έναν νοζ ξαφνικά να βγαίνει σε ένα live και να λέει: έχω ακούσει πράγματα για τον Μπούγια. Και λέω: τι είναι αυτό, τι φας πάλι. Ναι. Και ήμουνα και σε μια εποχή. Που όλοι ξέρουμε, και ακόμα και εσύ που μου το είπε. Μα θυμάμαι, αφού ήσουν στο κόλλι και μπήκε, ήσουν λίγο burnout. Ήμουνα burnout από τις μαλακίες που μου να λένε ο καθένας για μένα, ας πούμε. Ήμουνα τέρμα burnout από αυτή τη φάση. Και έλεγα, όχι και ο νος να. Που είχαμε το 14, ας πούμε. Γάμισε με και είχα φτάσει σε δύο σημείο. Αλλά και κάτι μου την μπήκε εσύ απότομα στην αρχή και λέω. Στα μηνύματα. Ναι, θα γαμηθούμε τώρα, έλα. Αλλά μετά. Όχι, το αποτέλεσμα ήταν να μιλάμε τρεις ώρες. Τρεις ώρες δεν έχω μιλήσει ποτέ στη ζωή μου με κανένα, να το πω αυτό. Και είχε τρελό flow το οίκο συζήτηση. Και απλώς αράζαμε και λέγαμε μαλακίες. Εγώ αυτό σου. Ρε φίλε, ξέρεις το θέμα. Όταν εσύ δεν ήσουν καλά ψυχολογικά, εγώ έκατσα να μιλήσουμε. Όμως εγώ όταν δεν ήμουν καλά ψυχολογικά, εσύ με έγραφε στα αρχίδια σου. Αυτό εμένα με είχε πειράξει, κατάλαβες. Όπως και να έχει όμως. Όπως και να έχει. Σημασία έχει ότι λύθηκε το θέμα όλο. Έτσι. Και κατάλαβα τι άνθρωπος είσαι και είχα παρεξηγήσει και πιστεύω και εσύ. Ναι, σίγουρα. Εγώ το έχω πει και σε lives, ας πούμε. Ότι εντάξει, άλλο το τότε, άλλο δεν το πιστεύω, τώρα. Δηλαδή, και μετά. Πόσο μάλλον είσαι και εσύ διαφορετικός άνθρωπος. Εντάξει, μιλάμε τώρα τι θέλουμε. Δεν πιστεύεις δηλαδή και εσύ με τώρα που πέρασε ο χρόνος ότι ήσουν κάπου λάθος όλο αυτό. Πιστεύω ότι μπορεί να ήμουν απότομος, μπορεί να ήμουν έτσι. Αλλά ήταν το δικαιολογώ απόλυτα από τη μεριά μου γιατί. Εγώ ξέρω που ήμουν Ελλάδος, ρε φίλε. Ρε φίλε, μα δεν ήταν ότι. Έκανα actual κάτι στην αρχή λάθος. Πάντα ήταν κάτι καινούριο από πλευρά σου. Έτσι όσο εγώ το βλέπα, εντάξει. Ήταν, ναι, δηλαδή, απλά εμένα με γαμούσε ψυχολογικά, καταλαβαίνεις. Αυτό, το καταλαβαίνω. Την πρώτη κρίση πανικού δεν έπαθα από το δράμα εκείνο. Το καταλαβαίνω. Απλώς το point από αυτό που θέλω να καταλάβουν, ρε φίλοι, και αυτό είναι το σωστό, ότι μετά από κάθε δράμα η συζήτηση τα λύνει όλα. Μπράβο, ρε φίλοι. Είναι αυτό το πράγμα, αυτό είναι το μαγικό, παιδιά. Πολλοί άνθρωποι δεν ξέρουν να συζητάνε, σίγουρα, και εμείς. Ίσως και εσύ να μην ήσουν πιο έτοιμος παλιά. Και εμείς να μην μάθαμε να. Μπορεί να μην ήσουν πιο έτοιμος. 100%. 100%. Εγώ ήμουν παλιότερα. Μου έκανες μαλακία. Πέθανες. Ήμουν έτσι. Και αυτό ήταν ένα λάθος. Ναι, αυτό μπορώ να το αναγνωρίσω. Στο δίνω. Ότι δεν ήμουν καθόλου διαλλακτικός ποτέ, ας πούμε. Λοιπόν, αν έλα, μου. Για... Να το. Αυτό. Αν μου είχες κάνει μαλακία, σε γάμισα. Αυτό ήταν ο παλιός. Εγώ δεν είμαι σίγουρα. Ναι, ναι. Θέλω να τα έχω καλά με. Έχω αυτό το κακό, ρε μπρο. Προσπαθείς να τα έχεις καλά με. Όχι, προσπαθώ, γιατί ακούγεται λάθος αυτό. Ναι. Δεν αλλάζω τον χαρακτήρα μου, καταλαβαίνεις. Ναι, ναι. Δεν θέλω να κάνω κακό σε κάποιον. Θέλω ίσα-ίσα να βοηθήσω κόσμο και μέσα από τα βίντεο. Και πολλοί μου στέλνουν, ρε φίλε, ότι. Και εσένα, φαντάζομαι. Ξεχνιέμαι με τα βίντεο σου, είμαι στο νοσοκομείο και βλέπω βίντεο σου. Μαλάκα, δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για μένα. Σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα. Και αυτό το λόγο. Μου βοηθά στην κατάθλιψη και. Αυτή είναι η ανταμοιβή μα, πιστεύω, ρε φίλε. Okay. Ναι, αυτό. Σίγουρα, δηλαδή, ποτέ δεν ξέρει. Γι' αυτό και εγώ ήθελα να το λήξω από παλιά.
Εντάξει. Πέρασαν 6 χρόνια, το λύσαμε όμως. Τέλεια. Λοιπόν, 6 χρόνια μετά κάνουμε ένα podcast εδώ πέρα. Και η φάση σου τώρα, αυτό που μιλάγαμε και όλο αυτό το call. Τελειώνει το όλο δράμα. Εντάξει, μην ξαναρωτήσετε, μαλάκι. Αυτό, τέλος. Λοιπόν. 6 χρόνια σε πόση ώρα τα βάλαμε, άρα, σε 30 λεπτά, 40. Το παλεύω, ούτε ρε. Δεν νομίζω να μιλάμε τόσο. Βγάλουμε τώρα εδώ πέρα. Είμαστε 30 λεπτάκι μιλήσαμε γι' αυτό. Μπράβο. Σωστό. Το λήξαμε σε 30 λεπτά. Μια χαρά. 6 χρόνια σε 30 λεπτά. Λοιπόν, καλά, έχουμε να πούμε πράγματα και στο Spotify και αυτά. Πάμε στα ωραία τώρα. Τα ωραία τώρα. Αυτό που μιλάγαμε και στο call που σου είχα πει. Για να κάνω και τη γέφυρα, κατάλαβες με το call. Μπράβο, μπράβο. Το bridge. Ήταν ρε φίλε ότι γούσταρα που το grindάρε στη φάση μετά του. Πολλά χρόνια. Παλιότερα δεν ήταν ότι σεβόμουν το grind σου. Έκανε βίντεο που μ' άρεσαν απλώ. Και μετά, όταν γύρισα από το στρατό, ρε φίλε, μπήκες με στόχο κι εσύ. Ήσουν να τέτοια βάζεις. Θες να σου πω ποια ήταν η φάση μου. Yeah, λοιπόν, επιτέλους, τώρα μπορούμε να μιλάμε σαν άνθρωποι. Εγώ. Ήταν αγχωμένος πριν έρθει στο podcast, σίγουρα για αυτό το κομμάτι. Όχι, όχι, μπρο. δεν ήμουν αγχωμένος. Αλήθεια, ήμουνα ψιλοανυπομονούσα να φύγει από πάνω μας. Τέλειο. Να τελειώνει, ρε φίλε. I feel you. Κατάλαβες. Τώρα, αυτό. Δηλαδή, λοιπόν, μετά το στρατό, καταρχάς, δεν ξέρω, παίζει να είμαι μόνο εγώ και ο Πακ που έχουμε αναστήσει την καριέρα μας, φίλε. Όντως. Γιατί το ξέρεις, μου το είπες και μόνος. Καλά, δεν είσαι τόσο. Εσύ δεν είχες πεθάνει. Τι λες, ρε. Φίλε. Όχι, όχι. Περίμενε, ρε. Κάτσε. Ο Πακ δεν έκανα, πως τέλειωσε. Ρε. Δεν υπήρχε. Περίμενε, θα σου πω. Να σε καμίσει, θα σου πω. Τα timelines μου είναι. Ξεκινάω το 12. Ναι. 14 με 16. 16 είναι το peak. Mm-hmm. Peak. Δηλαδή. Πολύ φανατικό κοινό. Έχω βρει full τη φάση μου. Το content μου. Το στυλάκι που θέλω να έχω στα βίντεο. Πολύ teenage φάση είχα, εγώ επειδή παίζω και μουσική, drums και έτσι ξεκίνησα το YouTube, εντάξει, 2011. Μην αρχίσουμε τώρα. Παίζεις κιθαρίτσα και εσύ, θα το πούμε και αυτό, ρε φίλε. Όχι, εγώ θέλω να μιλήσουμε για το άλλο. Θέλω και τη δικιά σου άποψη. Γιατί τι? Έχω κρατήσει του link στην άποψη σε βίντεο. Λίντα Σοχολίμπους, ωραί, αυτό φίλε. Θα πούμε. Το πάρεις από το μικρόφωνο. Και εσύ δεν θες να το θυμάσαι. Ο Link μου είπε δεν θέλω να το θυμάμαι. Ούτε εγώ, φίλε. Γιατί πήγαμε να. Μόνο αυτό θα πω. Γιατί ο Link δεν είχε πει τίποτα. Θέλαμε να κάνουμε pop-punk φάση. Είναι πολύ αστείο. Ήταν σωστή. Αυτό είπα και στο Link. Ήταν σωστή ιδέα τότε. Ρε φίλε, θα πούλαγε, αλλά θέλαμε να είμαστε καλά με τις ψυχές μας. Οπότε. Όχι. Δεν ήταν αυτό. Ρε φίλε, δεν βγήκε αυτό που θέλαμε. Ωραία. Ναι, ναι. Είχαμε κάτι άλλο στο μυαλό μας. Pop-punk φάση. Βγήκε boy band και λέμε όχι. Θα πετύχει, είναι σίγουρο αυτό το πράγμα. Ναι, και ήδη είχε πετύχει. Λοιπόν. Μα αυτό είπα και στο Links ότι τότε ήταν σωστή κίνηση. Γιατί ο Links ήταν full κατηγορηματικό. Πω, μαλάκα, μην μου μιλάς γι' αυτό. Ας πούμε, αυτό, αυτό. Αλλά έλεγα ρε μαλάκες. Δεν θέλω να μας επικεντρωθούμε άλλο γι' αυτό, ναι. Γιατί στη μουσική έχω κάνει πιο σοβαρά πράγματα, ρε φίλε. Με μπάντες. Okay. Και αυτό δεν ήταν τόσο. Εντάξει. Δηλαδή, εγώ τα drums είναι η ζωή μου, ρε φίλε. Mm-hmm. Έχω μετά το εδώ τι μπαγκέτε. Έτσι ξεκίνησε το YouTube. Έτσι ξεκίνησε το YouTube. Video, drum covers 2010. Ποιο κομμάτι ήταν. Τον Muse, το Time is running out, ρε φίλε. Μπορώ να σου στείλω, αν θες να παίξεις ένα δευτερόλεπτο. Θα το παίξω, εντάξει. Γιατί έχει τη μουσική. Αυτό, τώρα τι έλεγα. Α, ναι, 2016 ήταν το peak. Ωραία. Και μετά, 17, ψιλοέπεσα λίγο, ήμουνα σε άλλη φάση, είχα πιο πολύ προσωπική ζωή, αφιερωνόμουν αλλού, στην τότε κοπέλα μου. Καλώς κακώς, ρε φίλε, εγώ δεν μπορώ να το συνδυάσω. Μπορεί να με το γούσταρες και λέω τόσο πολύ το YouTube πλέον. Όχι, το γούσταρα, απλά. Είχα πέσει πολύ στα μούτρα. Sorry, ναι. Είχα πέσει πολύ στα μούτρα στη σχέση μου. Ήμουν πολύ ερωτευμένος τότε. Πάρα πολύ, μπρο, δεν καταλαβαίνεις. Μπράβο. Ναι, και εννοείται έχω. Αλλά πούμε, και πώς συνδυάζεται αυτό. Κάτι που έχω να λέω με. Θα δώσω δουλειά στη σχέση μου και δεν θα κάνω YouTube, ας πούμε. Πώς. Τα παράτησα λίγο όλα και έπεσα μόνο σε αυτή. Φάουλ. Καλό. Αυτό πιστεύεις ότι ήταν καλό. Όχι, φουλ κακό ήταν. Γιατί και έπεσα με τα μούτρα στην κοπέλα και άφησα λίγο τον εαυτό μου. Καταλαβαίνεις. Okay. Εντάξει, να πω και σε αυτό το σημείο ότι είχαμε κάνει και βίντεο και μας γουστάραν φουλ μαζί. Μεγάλο λάθος. Να δείξεις την. Μην κάνετε YouTube, βίντεο με τις κοπέλες. Μην δείξεις την πραγματική σου κοπέλα, μπρο. Εκτός άμα είσαι κάτι πάνω στο date, αυτό που ξέρει ότι θα παντρευτούν, ναι. Ας πούμε. Άκου το δικό μου story τώρα στο στρατό. Ναι. Είμαι 2 χρόνια σχέση, 1,5-2. Την αγαπάω γάμματα αυτή την κοπέλα, χωρίζουμε και τους δικούς μας λόγους. 3 μέρες πριν μπω στρατό. Και αρχίζουν να μου στέλνουν. Δεν το είχαμε δημοσιεύσει γιατί μας γουστάραν πολύ μαζί τότε, φίλε. Ναι. Τέλος πάντων, ήταν σε φάση. Θέλανε να μας βλέπουν μαζί και 2-3 βίντεο είχαμε κάνει. Αυτό είναι το κακό. Το κοινό τα σε γνωρίζει μετά. Λάθος. Έλα, μαζί είστε όλοι. Λάθος. By the way, να ξεκαθαρίσω ότι είμαστε full καλά με την Κλέλια. Τα χαιρετίσματά μου στο βίντεο. Και είναι full καλό, ρε φίλε. Με άτομα που έχει περάσει χρόνο μαζί, να έχετε υγιή σχέση, ρε φίλε. Δηλαδή, εμείς βγαίνουμε κιόλας που και που τα λέμε φιλικά, κατάλαβες. Είμαι full χαρούμενος για αυτή. Μπράβο, full Σουηδί. Σουηδί. Μπρο, την αγαπάω full σαν άτομο. Δηλαδή, okay, ναι. Δεν έχει λήξει αυτό. Ενώ δεν την αγαπάω, κατάλαβες, ερωτικά πλέον. Ναι, την αγαπάω, ναι, ναι, σαν άνθρωπο. Δεν θέλω το καλό της. Το καταλαβαίνω. Εγώ δεν είμαι έτσι, αλλά ναι. Εγώ έτσι είμαι, φίλε, αυτό. Και τις εύχομαι και τα καλύτερα. Τέλος πάντων.
Και γίνεται αυτό, χωρίζω φίλε και μπαίνω στρατό και έχω να μου στέλνουν μηνύματα γιατί έχει σβήσει. Ψάρα, έχει αφήσει, φαντάζομαι, μια φωτογραφία και αυτή και εγώ τη έχω αφήσει όλε τι φωτογραφίε. Δεν έχω σβήσει τίποτα. Και έχω ξανακάνει σχέσει από τότε. Και α μου λένε σβήστε, δεν τι σβήνω, ρε μπρο, είναι κομμάτι τη ζωή μου. Αυτό, ναι. Λοιπόν, να μου λένε τώρα, μπρο, γιατί με την κλέτια, γιατί δεν. Τι γίνεται. Ακόμα, Όχι ακόμα. Να είμαι στο στρατό, μπε λίγο στο mood. Στρατό, το κανάλι ψιλοσταχαμένο, είχα βγάλει 7 βίντεο μπροστά για να έχω να ανεβάζω όπω εσύ. Respect για τότε. Που έκανε τα challenges, φίλε, τα θυμάμαι. Εγώ είχα βγάλει βίντεο ερωτήσεων. Ναι, τα πού για Μίτς. Και είχα βγάλει εγώ βίντεο να έχω, 7 βίντεο, φίλε. Τελικά αυτά τα 7 βίντεο δεν μου φτάσανε ούτε για 2 μήνες, 3. Δεν τα διαχειρίστηκα σωστά, ναι. Και έχω αφήσει τώρα να μπαίνω στρατό, να είμαι σταχαμένα στον Εύρο, στην Καβίλη, μπρο. Ορεστιάδα, Πινέζα. Πιο πάνω δεν πάει. Παρ' όλα αυτά πέρασα ωραία. Αλλά να είμαι σταχαμένα στο πουθενά, έχω χωρίσει 3 μέρες πριν, δεν ξέρω κανέναν. Και μου στέλνουν μηνύματα γιατί χώρισες, τι έγινε, πού είναι η κοπέλα σου. Εντάξει. Που είναι σκληρό αυτό, αυτός ο στρατό. Δηλαδή, τα βλέπεις όλα επί 100, εγώ πιστεύω. Φίλε, ό,τι όμως, γίνεται στη ζωή σου το βλέπεις επί 10, ναι. Άντε, επί 100. Κι όμως, αν δεν υπήρχε ο στρατός, δεν θα την είχα ξεπεράσει αυτή την κοπέλα. Ποτέ. Δηλαδή. Δημόσια, η κλέλια είναι έτσι, δεν είναι. Όχι. Θέλω να σου πω ότι εν τέλει με βοήθησε. Να την ξεπεράσω ερωτικά, κατάλαβες. Ο στρατός, εγώ το έχω πει, μπρο μου. Εμένα με βοήθησε, μπρο. Βοηθάει γιατί είσαι εσύ και τα αστέρια. Εμένα με βοήθησε, μπρο. Έτσι. Ο στρατός μου κάνει καλό. Πολύ, πολύ. Τα βρήκα πολύ με τον εαυτό μου. Αυτό. Γιατί πιστεύω ότι έρχεσαι άλλος άνθρωπος. Πάντα αυτό. Από το στρατό. Έρχεσαι λίγο στρατό. Να το κάποιος, πούμε σε αυτό το σημείο. Sorry, πες, ναι. Διακόπτω συνέχεια. Αυτό. Ότι και εσένα δεν πιστεύεις ότι σου κάνει καλό. Ναι, εμένα άλλαξε όλη η λογική μου. Και εμένα, φίλε. Τι εννοείς. Και εγώ ήρθα άλλος άνθρωπος. Εγώ πιστεύω ότι μετά το στρατό, ρε φίλε, απλώς ήξερα τι ήθελα να κάνω στη ζωή μου και πώς θα το κάνω. Πριν το στρατό, απλά πήγαινα στη ζωή μου. Και ήμουν ένας τυπάκος που απλώς ό,τι κατάσταση ερχόταν στη ζωή του, την αντιμετώπιζε και απλώς προχώραγε. Στο στρατό, που είσαι 9 μήνες, εσύ και τα αστέρια να κοιτάς, μαλάκα. Το μόνο που έχεις να κάνεις εσύ είναι να σκέφτεσαι. Σου. Εσύ και οι ιδέες σου. Έτσι. Όλες με τις ιδέες εκεί τι σκέφτεσαι. Και όχι τίποτα άλλο. Να σκέφτεσαι όταν θα βγω τι θα γίνει. Αυτό, ρε, αυτό είναι το συνέστημα. Που όταν βγαίνεις μετά και είσαι γαμημένος, καυλωμένος, λες θα πάρω τη ζωή να τη σκίσω τώρα. Αυτό ζήταγα και με τον Ντέντ που είχε. Εμένα ήταν έτσι ενδιάμεσα γιατί ήφιλε. Βασικά, περίεργη ιστορία. Με βοήθησε ο στρατός, αλλά στο ενδιάμεσο το χάσα λίγο. Ναι. Γιατί εγώ πήρα 18 κιλά φίλε στο στρατό στο τέλος. Εσύ δηλαδή, πήρες κιλά αυτό. Τους πρώτους 5 μήνες ήμουν ακομπλή, ήμουν στον Εύρο με καλά άτομα, γαμό. Τους άλλους 4 μήνες πήραμε μετάθεση, γιατί εγώ πήγα στην πρώτη θητεία που μας πηγαίνανε κατευθείαν παραμεθόριο, φίλε. Okay. Τέλος πάντων, ας μην μεταθούμε πολύ. Βγαίνω από το στρατό. Το κανάλι μου 0, να έχω τώρα 5.000 views και 6 το μήνα. Α, είχε πέσει τόσο. Ρε, είχα πέσει γάματα. Αλλά υπήρχε αυτό. Ο ΠΑΚ δεν υπήρχε, ρε, μαλάκα μου στην αρχή. Ρε, υπήρχε, είναι καλύτερο να μην υπάρχει και να μη σε βλέπουν παρά να υπάρχει και να μη σε βλέπουν. Συμφωνώ. Τέλος πάντων. Και είμαι σε φάση, έχω πάρει γάματα κιλά και βγαίνω. Στην αρχή είχα motivation, μετά το έχασα, ρε. Και βγαίνω, φίλε, 100 κιλά, όχι body shaming κάτι. Γάμισε τα να βγάζω τώρα το πρώτο βίντεο μετά από 5 μήνες και να πηγαίνει 12.000 views, ρε, φίλε. Που, okay, θα πεις είναι 12. Όχι, δεν είναι. Για μένα, ρε φίλε, και το κανάλι τότε είχα 98.500 γραφές, το θυμάμαι. Ναι, ναι. Και είχε... Τότε ήταν και διαφορετικά τα views, δηλαδή. Είχε 12 ή 7,5, κάτι τέτοιο. Ναι. Και είχε 800 like, δεν είχε ούτε 1000 like, ξέρω εγώ. Και λέω. Ξενέρες, απλά πίστευε ότι, όλη τα ότι θα έρθει και θα είσαι αυτό που ήσουν, αλλά δεν είναι. Εσύ, έγινε. Μπρο, είσαι ο μόνος που το έχει κάνει αυτό, ρε φίλε. Ποιο? Δηλαδή, αναρωτιόμουν πώς το έκανες. Μπρο, γύρισα το στρατό και τα γάμισες όλα. Πώς το έχει κάνει αυτό, ρε μαλάκα. Εγώ, οι περισσότεροι. Εγώ γύρισα και ακριβώς το αντίθετο, φίλε. Ναι. Μαλάκα ήταν. Λες και είμαι σε μια έρημο, ξέρω. Όχι, μπήκες και απλώς συνέχισες να κάνεις αυτό που κάνεις. Γιατί έκανες βίντεο με ερωτήσεις και μπήκες. Που ήταν άλλα μέρο, και κάνω τα τράβαγα. Ναι, θα κάνω τώρα βίντεο με ερωτήσεις πάλι και θα πάρει views. Δεν είναι έτσι. Εγώ, έπρεπε να κάνω ολόκληρη υπερπαραγωγή για να μάθει το YouTube ότι ξαναέρχομαι, ας πούμε, για να ξανασπρώξει λίγο. Τόσο όμως κάνει μια υπερπαραγωγή και να μην το δούνε. Αυτό είχε κάνει υπερπαραγωγή. Όχι. Τότε είχες κάνει κάτι πιο. Είχε κάνει αυτό που έκανε, λέει. Επέστρεψα σε φάση ότι επέστρεψα το στρατό. Αυτό. Και όλα με τα σχόλια, φίλε, ήταν. Τώρα να είναι 200 σχόλια από κάτω, 250, και όλοι να λένε. Ρε μπρο, πώς πάχινες έτσι. Ωραία, μαλάκα, τι έπαθες. Άσχημο αυτό, ρε φίλε. Και εγώ τώρα να είμαι. Επιτέλους επιστρέφω, πάμε. Εμένα να μην έχω ανταπόκριση, συγγνώμη. Και όλα τα σχόλια να είναι. Ρε μαλάκα, πώς πάχινες, τι έγινε.
Και ευτυχώς υπήρχαν. Πόσο ζω είσαι, ρε φίλε, να κάθε να βλέπεις. Δεν τους ότι... το κατηγορώ. Όχι, το εγώ κάνω αυθόρμητα. Ρε φίλε, γιατί δεν υπάρχει αυθορμητισμός αυτό. Γιατί να ασχολούνται με τα κελιά σου. Εμένα, ας πούμε, με νευρίαζε πάρα πολύ όταν ήμουν στους άλλους. Έχουμε κάνει χοντρική διά. Ναι, αυτό. Όταν... Και είμαι χοντρός εγώ ακόμα. Όταν, όταν ήμουν στους άλλους που είχα δυνατήσει πάρα πολύ από πολλά πράγματα, από άγχη, από έτσι, από αλλιώς. Θυμάμαι που το έλεγα στο κοινό, μου λέγανε πω αδυνάτησες. Μου λέγανε όλοι. Φαντάσου, δεν σου άρεσε όμως. Καθόλου. Το συχαινόμουν. Όχι, εγώ το χαίρομαι. Το συχαινόμουν. Αλλά εγώ προσπαθώ. Καταλαβαίνω. Εγώ το συχαινόμουν γιατί, ρε φίλε, ήταν από ψυχολογικά μου είχα πέσει στα κιλά μου. Ναι. Που όταν εκεί δεν ξέρει ο άλλο τι προβλήματα έχει, ρε φίλε. Και άμα είναι σε κατάθλιψη, άμα έχει προβλήματα και έχει αδυνατήσει αυτό. Τι που δεν έτρωγε, ρε φίλε. Όχι, έτρωγα. Και έτρωγα και πολύ περισσότερο από όσο τρώω τώρα. Και γιατί, απλώς ήταν η ψυχολογία μου τέτοια, ήταν το τρέξιμό μου τέτοιο των άλλων τότε, όλη αυτή την περίοδο. Και όλα τα προβλήματα που έχει κανένα θηροειδή. Όχι, όχι. Okay. Απλώς είχε πέσει ψυχολογικά. Η ψυχολογία πιστεύω έχει πολύ είχε μεγάλη. Είχε δυνατήσει πολύ. Είχε, έχει, αλλά εγώ το χειρόμουν. Πολύ ρόλο. Εσύ μπορεί να το χειρόμουν. Ρε λέω μπράβο, μάλλον προσπαθεί, κατάλαβες. Α, ούτε καν. Δεν, ποτέ. Έτρωγα πολύ περισσότερο. Α, όχι, εγώ το αντίθετο, φίλε. Απλώς φαντάσου πήγαινα, θυμάμαι το θυμάμαι σαν σήμερα. Πήγαινα σε εταιρείες, έκανα meeting και μου λέγανε α, δυνάτησες και έτσι αλλιώς. Και νευρίαζα με αυτόν που ήταν να μου δώσει λεφτά τώρα, ας πούμε. Λέει, okay. Που έκανα meeting και του λέγα μη κόφτω, ας πούμε αυτό. Ας πούμε μια τέτοια φάση. Και στο κοινό το έλεγα ότι μην ασχολείστε με τα κιλά. Και ας έχει πάρει κιλά και ας έχει χάσει, δεν ξέρεις ποτέ μπρο ότι μπορεί να έχει παιχτεί. Ναι, ρε. Και επειδή έχει χάσει, μπορεί να έχει προβλήματα. Εγώ τα πήρα, γιατί δεν ήμουν καλά ψυχολογικά. Με πιανείς. Ακριβώς αντίθετο. Αυτό. Και υπήρχαν ευτυχώς και ένα-δυο σχόλια σε φάση, ρε, τι γράφετε, ξέρω εγώ. Τους βρίζανε, ρε, μαλάκα, τι γράφετε. Στο παιδί, αφήστε το, εντάξει. Είναι το κοινό ζυγαριά, μαλάκα, έτσι σου λέω. Κάθε φορά θα μπουν να σου πούνε πόσα κιλά. Σκέψτε τώρα να έχει τα ψυχολογικά σου, να πας να επιστρέψεις, να έχει περάσει 9 μήνες στρατό και λες, ωραία, άντε. Ρε, εγώ ήμουν σε φάση να παρατήσω το YouTube το 18. Mm. Το 19. Γιατί τελείωσα. Όταν γύριζε. 12 Δεκέμβρη το 18. Οπότε το 19 τελείωσα. Ναι, ναι. Και πώς το ξανάπιασα, ρε φίλε. Πήγα να κάνω κάτι. Το είχα παρατήσει. 5 μήνες δεν έβγαζα τίποτα. Και δεν το είχα καταλάβει. 5 μήνες τώρα ήμουν σπίτι full. Τέλος πάντων. Δεν είχα. Είχα να βάλω story 3 μήνες στο Instagram, ρε. Όπα, ρε, βάλε. Είχα 35K στο Instagram και πήγαν 25K. Έχασα 10K followers. Λογικό. Απλώς όλοι έχουμε χάσει, αλλά. Ναι, ναι γάμισε. Τότε από την απουσία σου, εσύ. Και επιστρέφω, λέω, άντε πάμε. Είχα κάνει ένα χειρουργείο, βγάλα τις αμυγδαλές και το συνδύασα, ρε φίλε. Μετά λέω, ωραία, πήρα λίγο χρόνο, ξέρεις. Συνήρθα και λέω. Και αυτό πώς έκανες το reboot, ρε φίλε. Θα σου πω. Πάω, βγάζω ένα βίντεο με ρωτήσεις. Τότε προσπαθούσα να κάνω σκετσάκι. Εν τω μεταξύ το έκανα full force. Ναι, ναι. Κάτι σκετσάκι αποτυχημένα, ό,τι να είναι. Μαλακίες, ρε. Τύποι, το μόνο που είχε ψηλοπάει καλά ήταν τύποι ανθρώπου στο στρατό που είχε 30K, ξέρω εγώ. Okay. Okay. Τα κλασικά αυτά τα παλιά πάλι, τα βίντεο στο τύπι. Τέλος πάντων, ναι, ναι, ναι. Και εντάξει. Και λέω, ρε φίλε, πάμε να κάνουμε ένα βίντεο ερωτήσεων. Δύο πήγα να κάνω. Ένα, το αν υπάρχει φιλία μεταξύ άντρα και γυναίκα. Και αν. Και βρει το ψέμα. Αυτή η σειρά έχει πάει πολύ καλά, φίλε. Mm-hmm. Και βγάζω αυτό το βίντεο, το βρες το ψέμα. Το αν υπάρχει φιλία, έχει πάει. Δεν είχε πάει 10.000, είχε πάει 30-40. Λέω, α, κάτι γίνεται. Και βγάζω το βρες το ψέμα τώρα που είναι. Το έχεις δει. Νομίζω. Είναι κόνσεπτ εκατομμυριούχου, με μουσική εκατομμυριούχου. Και τους πιάνω και τους λέω, ξέρω εγώ, Άλεξ. Πες μου τρία πράγματα για σένα. Τα δύο είναι αλήθεια και το ένα ψέμα. Το κατάλαβα το κόνσεπτ, αλλά δεν θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι. Δεν είχε, τότε είχε κανείς. Εντελώς δικιά μου ιδέα. Απλά ήταν το κόνσεπτ του εκατομμυριούχου. Και φίλε, το βγάζω και πάει σε μια μέρα 100K. Που εντάξει, το 19 και λέω. Και πήρα 1000 και subscribers σε μια μέρα. Πήγα 100.000 σε μια μέρα. Και λέω, μαλάκα, δεν το πιστεύω. Επανέρχεται η βάση. Γίνεται να αναστηθώ, ρε μαλάκα. Κατάλαβε. Και το που βγάζω. Πολλοί δεν έχουν. Φίλε, να κάνω και μια παρένθεση εδώ. Ναι, ναι, εννοείται. Πολλοί δεν έχουν αυτό το κουράγιο. Ότι κάποιοι. Αν κάτι με χαρακτηρίζει, είναι η υπομονή μου, φίλε. Αυτό είναι καλό. Γιατί πολλοί έχουν φύγει πάρα πολύ. Εμείς ξέρουμε ποιοι YouTubers έχουν φύγει από το χώρο. Αυτή η φωτογραφία, φίλε, που είναι μια φωτογραφία στο μυαλό μου που σκάβει ο άλλος και λίγο πριν δει το διαμάντι, φεύγει. Να το. Αυτό που είπες ακριβώς. Ότι επειδή έχουμε δει πολλούς YouTubers στον χώρο που links. Ήταν αστέρια, links, ντουρβάδες, αστάθειος. Τζέρεμι. Ο Τζέρεμι υπάρχει ακόμα. Το τρέχει. Δεν έχει όμως την αναγνωρισιμότητα που θα έπρεπε. Σίγουρα. Εντάξει, που... Βασικά κάνει και άλλο content πλέον. Δεν τον νοιάζει νομίζω τόσο. Ναι, σίγουρα. Δεν ξέρω, μην παίρνω τώρα τη... ό,τι βλέπω είναι εγώ. Ο καθένας τι επιλέγει να κάνει, ρε φίλε, αυτό. Αλλά έχουμε δει πολλούς που το έχουν σταματήσει γιατί. Κρίμα γιατί και λες, κρίμα. Δεν είχαν την υπομονή που λες τώρα μαλάκα. Άμα ήταν τώρα ένας links, ένας τώρα ένας ζούρβας, τώρα ένας αστάθειος. Ήταν ταλέντα, έτσι. Που ήταν, όχι ταλέντα, ήταν πυλώνες στο YouTube, μαλάκα. Ήταν κολόνες στο YouTube. Τρελή έμπνευση για μένα. Για να φτιαχτεί το κτίριο ήταν αυτές οι κολόνες. Ο Χρήστος ήταν τρελή έμπνευση για μένα. Έτσι. Που λες τώρα, άμα υπήρχαν αυτοί και υπήρχαν με την
με την ζωντάνια που ήθελαν για το YouTube τότε, τώρα θα τα είχαν γαμίσει όλα. Οι σημερινοί, όλοι σε αυτούς πατάνε πλέον. Δεν κοροϊδευόμαστε. Αυτό πες. Όλο το TikTok, ο Links είναι. Έλα, μπράβο. Anyway. Όλο το TikTok, ο Links. Το γάμισα. Yeah, δεν το έχω πιάσει στο συνδυασμό. Εννοώ, περισσότερο τσάχνι, το τερμάτισα, εντάξει. Εννοώ τα σκετσάκια, okay. Άμα σκεφτείς. Ποιοι τα κάναμε πρώτοι, ρε φίλε, εγώ, εσύ, ο Μάνος και ο Λίξης ήμασταν. Που κάναμε και την Ελληνίδα μάνα, φοράγαμε περούκες, κατάλαβες. Θυμάμαι και το δεν θυμάσαι με να κάνω τη μάνα. Ναι. Θυμάμαι και τα Pokémon που έκανε ο Link με το καπέλο Pokémon και αυτά. Μαζί είχαμε κάνει ένα βίντεο με τον Χρήστο με τα Pokémon και πάει viral. Το Pokémon Go. Θυμάσαι τον AJJ, ο μεγαλύτερός μου φαν. Που ήταν ένα παιδάκι και δεν μας άφηνε να κάνουμε το γύρισμα. Α, ναι. Μαλάκα, αυτό το βίντεο είναι. Θα το βάλω αυτό, άμα υπάρχει. Το έχει σβήσει ο μαλάκα. Πρέπει να το πω να το ξαναβάλει. Το έχει κάνει private. Αυτό το βίντεο είναι. Εντάξει. Ξέρεις, η φάση μου ήταν, ρε φίλε, ότι το 2019 που είχα ξεκινήσει τα βίντεο και είχαν πάει 3-4 είχαν πάει καλά. Ρε, και ήταν το Μάιο επανήρθα εγώ. Και ήταν τώρα, μίλαγαμε κάτι φίλους μου και μια κοπέλα και είχα την πρόταση να πάω σε ζών Κέρκυρα. Θα σου πω, εγώ δεν συντηρώ. Τότε δεν έβγαζα χρήματα από το YouTube. Ναι. Α, okay. Δηλαδή είχα κάποια στην άκρη από παλιές χορηγίες που τελειώνανε και είχα φτάσει σε σημείο να είμαι σπίτι και να μην βγαίνω γιατί δεν έχω λεφτά, ρε φίλε. Και δεν ήθελα προφανώς να ζητήσω από τους δικούς μου. Mm-hmm. Και είμαι τώρα. Πάλι το 19 δεν είχα βγάλει πολλά χρήματα και λέω, ωραία. Παρένθεση, που πολλοί YouTubers μπορεί να τους βλέπετε να έχουν views και έτσι αλλιώς. Απλώς να μην οικονομικά να πηγαίνει εντελώς διαφορετικά, ρε φίλε. Τα είπαμε και πριν. Αυτό. Γιατί συντηρούμαστε από χορηγίες οι περισσότεροι YouTubers. Εγώ μόνο. Τώρα πλέον, εντάξει, πολλοί συντηρούνται και από views. Έχει φτάσει στο επίπεδο η Ελλάδα να μπορεί να συντηρηθεί από views. Αν δεν έχεις το CPM που έχω εγώ. Ναι, όχι εμείς τουλάχιστον. Είναι οι gamers και αυτοί ή από τα views. Okay. Αλλά τότε μπορεί εσύ να έχεις βγει και να μην έχεις χορηγίες. Δεν ήξερε επαγγελματικά. Όχι, σίγουρα να το τρέξεις. Ωραία. Τέλος πάντων, και λέω. Ή θα πάω σε ζών και θα το παρατήσω το YouTube μία και καλή. Το 19 αυτό ήταν, να το σταματήσω. Το παρατάω και πάω σε ζών. Mm-hmm. Για ξέρεις, ποια είναι τα χρήματα της σεζόν, τα ξέρεις. Πάνω κάτω. Δεν τα ξέρω, ναι, εντάξει. Δεν έχω πάει ποτέ γι' αυτό. Δεν έχεις κανένα φίλο που είναι. Εντάξει, ναι. Είναι λίγο καλύτερα από ένα ως 3 κάπα, αν είσαι πολύ καλά. Τα συνηθισμένα είναι γύρω στο 1,5-2. Και λέω, ή θα πάω σε ζών. Και ξέρεις, ζώνω τώρα 12 ώρα, έτσι, χωρίς ρεπό, 7 στα 7. Είναι είχα βρει ξύλο, σπίτι, είχαμε κλείσει. Ήμουν έτοιμος, ρε. Για Κέρκυρα. Ξενοδοχείο τύπου. Θα ήμουν room service, ξέρω εγώ, τέτοια φάση. Okay. Ή θα πάω σε ζών και το παρατάμε και πάμε να κάνουμε όντως μια 9 to 5. Τι 9 to, 9 to 9 δουλειά σε ζών. Ή του δίνω μια τελευταία ευκαιρία, ρε φίλε, και τρώω ξύλο, ξέρω εγώ. Και. Δεν, ξέρω εγώ, τρώω μακαρόνια για όλο το καλοκαίρι. Ναι. Δεν έχω έξοδα. Να το πετύχει, ας πούμε. Και βλέπουμε. Ήταν σε φάση πάμε το καλοκαίρι και μέχρι να τελειώσει το 19 και βλέπουμε, ρε φίλε. Και για καλή μου τύχη, ρε φίλε, πέτυχε. Δηλαδή το 20 έκανα τρελό μπαμ. Τι έγινε τελικά, πήγε στη σεζόν. Όχι, δεν πήγα. Συνέχισα full content. Okay. Δεν είχα πολλά χρήματα στην άκρη, ρε φίλε. Έκανα πιο συντηρητική ζωή, δεν πολύ έβγαινα φάση διακοπές και τέτοια. Με τα χρήματα που είχα βγάλει από τα views πήγα στην Νίο που είχα να πω και για ένα ευχαριστώ στους Love and Roll που μου είχαν χορηγήσει εκείνο το ταξίδι τέλος πάντων. Ξέρω, έχεις θέμα να το βάλω. Όχι. Πήγα στην Ήο, κάναμε εκείνα τα γυρίσματα και από εκεί και μετά, φίλε, ξεκίνησε μια ανωδική πορεία. Βρήκα και εγώ πολύ το στυλ μου στις ερωτήσεις. Μα αυτό θέλω και όλος να ακούσουν, ρε φίλε, ότι ένα τσάκ είναι αυτό, μαλάκες. Φίλε, φαντάσου να σταμάταγα. Έτσι είναι, αυτό. Θα ήμουν άλλος άνθρωπος τώρα. Αυτό. Και τώρα. Όχι για κάκο. Δεν ξέρεις έχει πάει αλλιώς η φάση και έχεις βρει το δρόμο. Και έφτασα σε σημείο να κάνω, ρε φίλε, 2 εκατομμύρια views το μήνα μετά. Το 20. Καλά, το 20 ήταν. Δύο πίξ είχα, το 16 και το 20. Τώρα δεν ξέρω αν θα υπάρξει τρίτο. Που πόσο μάλλον δεν είναι ότι. Και λέω, ρε φίλε, είδες. Δεν θέλω να το παρεξηγήσεις. Δεν είναι ότι έκανες κάτι διαφορετικό. Απλώς το grindares, ρε φίλε. Αυτό, το γάμισες στη μάνα, ας πούμε. Υπομονή δηλαδή, χρειάζεται. Έκανες πολλά βίντεο με αγάπη, με γούσταρες πολύ να το κάνεις και έκανες μόνος, πάρα μόνο, πολλά. Έτσι. Έτσι. Edit όλα. Μόνο τα γραφιστικά μου έκανε ένα παιδί. Ναι. Και απλώς το έκανες. Που πολλές φορές αυτό το έχουμε πει ότι. Έχουμε βγάλει τα μάτια μας στο μοντάζ, φίλε. Το spam σε εισαγωγικά βίντεο. Πολλές φορές πιάνει στο YouTube. Και πολλές φορές δεν πιάνει όμως. Και πολλές φορές μπορεί να μην πιάνει. Μπορούσε να μην πιάσει. Εμένα έπιασε. Εσένα έπιασε. Δηλαδή. Πραγματικά, ρε φίλε, και σου δίνω respect που μου το αναγνωρίζεις και αυτό, την grinder, όντως. Δηλαδή, μα αυτό σου είχα πει και στο call, θυμάσαι. Πιστεύω ότι αυτό μου. Εντάξει, δηλαδή αντικειμενικά μπορείς να καταλάβεις αν ένας grinder ή όχι, ρε φίλε. Αυτό. Πάμε, λέω κάθε εβδομάδα, κάθε 7 μέρες, κάθε 4 μέρες έβγαζα βίντεο, πήγαινα Αθήνα και ξέρεις, εγώ μένω μακριά. Σχεδόν κάθε μέρα σε διαγυρίσματα, ρε φίλε. Ευτυχώς απέδωσε. Ευτυχώς. Εντάξει, το έκανες με αγάπη, ρε φίλε, και αυτό εγώ πιστεύω. Οπότε. Μπορεί και να μην πετύχει, αλλά είμαι σίγουρος ότι κάποτε θα πετύχει. Αυτό. Ότι μπορεί να μην πετύχει σύντομα. Εσένα το καλό ήταν ότι πέτυχε σύντομα τον grinders και έβγαλες αποτελέσματα αμέσως. Ένα πράγμα θέλω να πω στα παιδιά μόνο, ρε φίλε, ότι άμα κάνεις κάτι πολύ καιρό και βλέπεις ότι δεν πάει, ξέρω εγώ, και λες, OK,
ας το παρατήσω. Κάτω λίγο ακόμα. Δηλαδή, πόσο είναι το λίγο ακόμα, ρε. Πάνω εκεί που λες. Πόρε φίλε, εκεί που λες τα παρατάω, εκεί πρέπει να δώσεις την τριπλάσια, τη δεκαπλάσια, το δεκαπλάσιο φόρτ, ρε φίλε. Πέστε. Στα χειρότερά σου, εκεί είναι που πρέπει να δώσεις, φίλε. Στις χειρότερες μέρες που πρέπει να δώσεις μόνο. Αυτό. Αυτό. Γιατί στις καλές μέρες τρέχει από μόνο του, ρε φίλε. Δεν έχει νόημα να δώσεις κάτι παραπάνω εσύ. Αλλά στις κακές μέρες. Εκεί και πρέπει είναι να είσαι και καλά ψυχολογικά. Εμένα με βοήθησε κιόλας, ρε φίλε, το ποδήλατο πολύ. Αυτό, για να χάσω και τα κιλά άσχετο. Μου το είπες αυτό, ναι. Πλά, ήθελα να το πω. Είσαι ποδηλατάδας, πηγαίνεις. Τώρα εντάξει, δεν κάνω τόσο πολύ στη Θεσσαλονίκη, αλλά το έχω πάρει μαζί, εννοείται. Έκανα 20 χιλιόμετρα τη μέρα, φίλε, και έχασα σε. Εντάξει, τώρα δεν θέλω να. Σε δύο μήνες περίπου, 2,5 έχασα 18 κιλά, 19. Τι λες, ρε. Έφτασα. Όχι, έτρωγα. Έτρωγα απλά, έτρωγα κοτοπουλάκι, στεγνά. Τι δεν έκανα καμιά τρελή διατροφή. Σαλατούλα. Θα πούνε τώρα πολύ ότι αυτό δεν είναι υγιεινό. Εντάξει. Έτρωγα στεγνά πολύ και αυτό. Ποδήλατο πολύ, ρε. 20 χιλιόμετρα τη μέρα. Πάω που θέλω και εγώ. Εγώ θέλω να πάρω ποδήλατο σπιτιού μου, να μην βγαίνω έξω και την βαριέμαι. Όχι, όχι. Φίλε, εγώ εκεί πέρα που μένω. Είμαι στην εξοχή, στο πράσινο. Έβαζα ακουστικά, φίλε, και ήμουν στις πιο dark φάσεις. Έβαζα ακουστικά, σου είχα πει τα σκηνικά, δεν ξέρω, δεν χρειάζεται να πούμε. Βασικά δεν είχα μια τέτοια. Και grind, απλώς να χάσει κιλά, αυτό ένιωσε. Επειδή είχα και θέμα με κρίση πανικού, ρε φίλε. Mm-hmm. Ωραία. Οπότε λέω, θα το αντιμετωπίσω έτσι. Ακουστικά, ποδήλατο και χιλιόμετρα. Και μου καθάριζε το μυαλό, φίλε, αλήθεια. Ναι. Και το 20 αυτό στην καραντίνα. Η πρώτη καραντίνα μου φτιάξε τη ζωή όλη. Και μετά βγαίνω έξω. Σε πολλούς είχαν καλό τελικά η καραντίνα, δηλαδή. Ναι. Αυτό. Και βγαίνω έξω και μετά έγινε τον μπαμ. Δηλαδή τα βρήκα πρώτα με μένα, έδωσα χρόνο. Και μετά έγινε τον πάγο. Κοντεντικά πες να γαμήθηκες καραντίνα, μου είπες και λες ότι ζορίστηκες, ναι, ας πούμε. Δεν αυτό. Έδινα content, αλλά έδωσα χρόνο στον εαυτό μου όμως. Αυτό. Και μετά έδωσα content και πήγε και καλά. Δηλαδή έγινε σωστά όλο. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα, ρε φίλε, ότι αν μας ακούνε YouTubers τώρα αυτή τη στιγμή, καλό είναι όταν πιστεύεις ότι δεν το νιώθεις, ρε φίλε, να βγει κάτι. Μην το πιέζεις. Δεν μπορείς. Όχι, μην το πιέζεις. Δώσε χρόνο στον εαυτό σου, ρε. Αυτό. Ή τουλάχιστον κάνε μέχρι εκεί που νιώθεις ότι μπορώ να αντέξω. Ας πούμε, εγώ στο είπα και πριν να ανοίξουμε τις κάμερες. Ναι, ρε, ξέρω. Όταν σταμάτησα τους άλλους, ρε φίλε, ήμουνα στο πικ μου του καρκίνου και λέω: θέλω να χαλαρώσω. Θέλω ποντικαστάκι τώρα να ράξω. Εδώ, να τσί. Λέμε εδώ τις μαλακίες μας. Για 1-1,5 χρόνο να κάνω και κανένα βιντεάκι που και πού. Αλλά να χαλαρώσω απαλώς. Μέχρι να το νιώσω, ρε φίλε. Αυτό. Ήθελα να τα πω και λες, δεν τα είχα πει κάποια στιγμή. Ωραίο οπότε, είναι, όχι. Εγώ πιστεύω. Να ξέρεις, δεν τα έχω αυτά τώρα τα έβγαλα φούλα από μέσα μου. Πώς πιστεύεις ότι πήγε αυτό το podcast? Γαμώ. Να το πριν το κλείσουμε. Πίστευες ότι είναι ο πρώτος άνθρωπος που έχω φέρει που είχαμε κάποια κόντρα, να το πούμε και έτσι. Έγινε όπως έπρεπε. Συζητήθηκαν πρώτα τα τοξικά, φύγανε και μετά είπαμε κάποια πράγματα που ήθελα να πω εγώ σαν πάνω. Γιατί στα βίντεο ερωτήσεων, γιατί κάνω πιο πολύ αυτό και βλογκάκια, έχω ένα συγκεκριμένο context και content. Οπότε ξέρεις, δεν μπορώ τώρα. Σήμερα θα ρωτήσουμε για άβολες σκηνικά. Εν τω μεταξύ, Μάγκες, έχω θέματα, ξέρεις. Λοιπόν, εγώ θέλω πάρα πολύ αυτό. Να το κλείσουμε εδώ πέρα. Ναι, 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 να ναι, πάμε ναι. Spotify, γιατί τα έχουμε πει πάρα πολλά. Ακριβώς. Spotify, θα μιλήσουμε για Θεσσαλονίκη. Θέλω να μου πεις τα πάντα για Θεσσαλονίκη. Όλα, μπρο. Και για μελλοντικά. Γιατί κάτι άκουσα, κάτι σκέψεις έχεις, αλλά θα δούμε τι θα, ωραία, θα ωραία, τα πούμε. Ωραία. Ασυλάρουμε εκεί. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Εγώ ευχαριστώ. Καλό γυρισμό Θεσσαλονίκη, να πω. Να είσαι καλά. Και αυτά τα λέμε, παιδιά, Spotify. Τσάω. Μπρο. Λοιπόν, μόλις τελειώσαμε, ξημερώσιμα, δηλαδή. Κάθισαμε αράξαμε να πούμε την αλήθεια και τα είπαμε λίγο. Δεν κάνω, έχουμε κλείσει ένσημα. Ήρθε η ώρα να υπογράψεις. Λοιπόν. Τέλειο. Λοιπόν, ευχαριστώ που ήρθες, ρε φίλε. Οκ.